Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Από χαζουρομενιά σε χαζουρομενιά, ρε μου. Δεν ακούσα να κάνουμε και γυμναστική παράλληλα. Να δώσε. Να μιλάμε και να κάνουμε και την πρωινή μας γυμναστική. Και να τα λέμε όλα φορά παρτίδα. Δώσε μια καλή μέρα. Σαχλαμάρε. Έλα ρε Κωστή. Αφού γουστάρεις, βλέπω το χαμόγελο που σκάει από κάτω. Να το. Είναι σατανικό. Βίτσι έχουμε σήμερα, αθλητικό τύπο και φάνηκε από το χαλί κατευθείαν. Έτσι. Αθλητικό τύπο σηκώνει τα βάρη μόνο. Τι να κάνει. Δεν τρέχει, δεν κάνει. Δεν τρέχει, Βίτσι. Δεν τρέχει. Όχι, τρέχει. Τρέχει. 500 μέτρα στο διάδρομο τρέχει. 500 μέτρα χιλιόμετρα, αναλόγω ποιο τρέχει δίπλα. Άμα τρέχει κανένα δυνατό κοριτσάκι, θα τρέξει και 5 χιλιόμετρα. Τι να κάνει. Τι είπα, αυτό πάει στο γυμναστήριο για τι γκόμενε. Εντάξει, να κάνουμε. Νέο παιδί είναι, ρε παιδί μου. Να κουνάει το κεφάλι, λέει σιγά. Τα κιλά. Λέγε, σ' ακούω. Τα κιλά. Θα σηκώνει τα κιλά, αλλά πρωτεΐνη παίρνεις, ρε. Αφού είναι γαϊδούρι, δεν το βλέπεις. Πρωτεΐνη παίρνεις. Λέγε, σ' ακούει. Λέγε, σ' ακούει, λέγε. Δώσε κάρμα στάραγγο να τσιτωθούμε. Έλα, καλημέρες. Πού στέλνεις μια καλημέρα τώρα, γιατί σήμερα θα έχουμε υποδοχές εδώ στην πόλη. Χαμός θα γίνει. Θες να σε μια ιδιαίτερη καλημέρα να τους λούσεις, έτσι να τους περιλούσεις με το πλούσιο ταπεραμέντο που σε διακρίνει. Ποιο δεν θα ξεφωνήσεις? Στους αστυνομικούς της CIA. Της CIA, μας ακούνε. Μας ακούνε. Λες, ρε CIA-τες. Ναι. Βρε αγόρια εκεί, Αμερικανάκια μας, καλημέρα. Πιστεύω ότι αύριο θα πέσει το ξύλο της Αλεπούς. Να, με καλές προοπτικές ξεκινάμε. Άκουγα την προηγούμενη εκπομπή, ευχόταν η Σμαράγδα Καρύδη, η Σμαράγδα Μπασάκου. Μπασάκου, γιατί εγώ την είπα και Μπίκου, γι' αυτό σου λέω. Ναι, η Σμαράγδα ευχόταν να μην γίνει τίποτα κακό. Ναι, ναι. Εγώ εύχομαι να γίνει τη Πόπη. Τη Πόπη. Τη Πενελόπη, Δέλτα, έτσι, ολοκληρωμένο. Είναι δεδομένο ότι θα συναντηθούν τα δυο συλλαλητήρια. Mm-hmm. Και νομίζω ότι το ξύλο που θα πέσει θα είναι ανελέητο. Και αυτό είναι υγεία. Υγεία. Εγώ λέω δεν θα γίνει τίποτε. Τέτοια αστυνομική δύναμη δεν έχουμε δει ποτέ στην πόλη μας.
τέτοια προστασία, τέτοια. Μεμονωμένα θα γίνουν γεγονότα. Μεμονωμένα παντού γίνονται, Κωστή. Ναι. Παντού έγινα και στο Καφτατζόγλιο έγινε μεμονωμένα και στην Τούμπα γίνονται μεμονωμένα. Αυτά παντού. Θα γίνουν, αυτά θα γίνουν. Εντάξει, τα μεμονωμένα τα πνίγουμε κιόλα συνήθω. Εγώ θα έλεγα να καθίσουν στα αυγά του όλοι, να πάμε στι ψαροταβέρνε να φάνε κιόλα. Να φάμε να του. Αυτό ούτω ή άλλω ό,τι να γίνει θα γίνει. Είτε γίνουν συλλαλητήρια από του κομμουνιστά. Ναι. Είτε από του άλλου. Από του άλλου, ναι. Ό,τι είναι γραμμένο να γίνει. Σε Μακεδονίε και δεν συμμαζεύεται. Είναι γραμμένα αυτά εδώ. Ό,τι και συλλαλητήρια να κάνουν και οι μεν και οι δε. Ούτε η τράπεζα. Εγώ, φίλε, απλά θα αποφύγω τρεις μέρες στο κέντρο. Ούτε καν θα προσπαθήσω να σκεφτώ να πάω προς το κέντρο. Θα πάω Ανατολά, θα φύγω από τον Περιφερειακό και άσω να βγάλω τα ματάκια. Πρέπει να είσαι πολύ φελός για να πας Σάββατο στο κέντρο. Ναι, και σήμερα. Βέβαια, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας πρέπει και ενημέρωσης να ενημερώνουν τον κόσμο. Και πρέπει να είναι εκεί, σαφώς. Είναι δουλειά τους. Όποιος έχει δουλειά στο κέντρο το Σάββατο να τη μεταθέσει σε άλλη μέρα. Σωστό. Έτσι κάνει ο κάθε νοήμων. Δηλαδή είσαι γιατρό. Θες να κάνεις αγορές. Δευτέρα, ρε φίλε. Μέρα είναι και Δευτέρα. Αν και πάλι θα είναι κάποιο. Να αποφύγετε κατάσταση. Αυτή την εβδομάδα. Ναι, αυτή την εβδομάδα λίγο αποφεύγετε το κέντρο. Αποφεύγεται το κέντρο, θα είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό. Ναι. Πρώτη Δευτέρα, Δευτέρα πρώτη. Βεντιλατέρ θα καίγονται. Θερμοκρασίες εγώ δεν μπορώ, φίλε. Ναι. Ένα πράγμα με ταλαιπωρεί ζωή μου και με αρχίζω τσιτώνω. Δεν έχουν όλοι start, stop στα μάχια, να πούμε. Ναι, και αυτό. Δεν μπορώ την αναμονή στο αυτοκίνητο ουρά να κάθομαι στην Τζιμισκή και να περιμένουμε τσόλ. Είναι το χειρότερό μου. Καλύτερα με βάζει να σκάβω, ρε παιδί μου, παρά να περιμένω στην ουρά και δώσω φαγητό. Σαμάτα ξεκίνα και ταλαιπωρούνται τα αυτοκίνητα καταρχήν. Δεν με νοιάζει τα αυτοκίνητα. Πώς δεν σε νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Ήλι δεν με νοιάζει, φίλε. Α χαλάσει, θα πάρω καινούργιο, θα το κάνω. Μένα με νοιάζει η ψυχοσύνη του καθενό μα. Μέσα μα. Ήλι δεν με νοιάζει. Α τυπήσει κατά μάξι μόνο συγγωνία. Δεν πειράζει. Άρα σε Σαββατοκύριακο δεν πατά κέντρο. Με τίποτα. Και λεφτά να με δίνει. Πάρε 3 εκατοστάρια κατά τρει κάτω κέντρο. Σου πάρτα και πάνε εσύ θα σε πω. Καλά, 3 εκατοστάρια. Το σκέφτεσαι. Βγάζει μια δεή. Κάνει μια βολτούλα. Βγάζει μια δεή. Κοινόχρηστα. Κοινόχρηστα. Αλλά κινητό. Ναι, με 3 εκατοστάρια τώρα. Ναι. Να μην το παίζω και λάτ και άπλα και εγώ το σκέφτομαι. Ναι. Βγάζει. Κάνουμε μια κατεβασιά. Μια κατεβασιά στο κέντρο. Με βαριά καρδιά. Με βαριά καρδιά, αλλά θα την κάνουμε τη σκασιά για το καλό της οικογένειας μας. Γι' αυτό δουλεύουμε άλλωστε. Τσέπη μας. Η μαρμίτα μας. Λοιπόν, με διτσιράπη θα είμαστε σήμερα. Το φιλαράκι μας στο Αλματερό. Έτσι, βρωμοβδομάδα. Γιατί σταματάει το Σαββατοκύριακο το ποδόσφαιρο. Σταματάει. Ξενέρωσε πολλοί κόσμος. Ξενερώσαμε όλοι γιατί πάμε να μπούμε σε ένα ρυθμό. Έρχεται αυτή η βρωμοέκθεση εδώ πέρα, οι πολιτικάντιδες τώρα, οι εξαγγελίες, αχλαμάρες, αεννοησίες. Τίποτα δεν γίνεται από αυτά που θα εξαγγείλουν. Ναι, ρε φίλε, γιατί θα το κλείσουν. Κάνουν, ρε. Πραγματικά γιατί το κάνουν. Για τα μάτια του κόσμου, έτσι. Εθιμοτυπικό. Εθιμοτυπικό. Έρχονται μια εβδομάδα εδώ, μαζαλίζουν. Έτσι, υπόσχονται πράγματα, δεν τα κάνουν. Του ακού τώρα, θα κάνουν γήπεδο στον ΠΑΟ. Ναι, ναι, ναι. Συλλαλητήριο οι κομμουνιστές. Ναι, αυτό. Συλλαλητήριο οι Μακεδονομάχοι. Κοίταξε, το συλλαλητήριο των κομμουνιστών είναι εμάς. Ούτως ή άλλως γινόταν και θα γίνεται για μια ζωή. Πάντοτε γίνεται. Δεν χαλάει, ρε παιδί μου. Άρα το κάνουν οι άνθρωποι πώ. Έχεις και εσύ μια σταθερή επίσκεψη κάθε χρόνο κάπου που λες θα πάω κάθε Χριστούγεννα εκεί. Αυτοί έρχονται και κάνουν το συλλαλητήριο τους. Δεν τους λέω τίποτα αυτούς. Αλλά οι άλλοι γιατί μαζεύονται τώρα, μωρέ. Αφήστε τον κόσμο να πάει να δει τα εκθέματα. Να πάει να δει τι φέρνουν από την Αμερική, τους καμπόιδες αυτά τα Τέξας και δεν συμμαζεύονται. Ναι. Μετά τώρα. Θες να πας ας πούμε, σε μια ήσυχη μέρα, ναι, πρωί. Ναι, ναι, πρωί. Μπαίνεις μέσα στο Αμερικάνικο, όπως το λένε αυτό κτλ. Mm-hmm. Μπαίνει ένας τσιχαντιστής μέσα, ζώνεται με πυρουστούς και βαθά. Ανατινάζεται. Πολύ θέλει. Δεν θέλει πολύ, αλλά δεν θέλει και λίγο όμως. Γι' αυτό, εσύ τι νομίζεις τώρα, ναι. Αυτή τη CIA και αυτοί οι καμπόιδες, οι βλαχοκαμπόιδες, οι Αμερικάνοι ήρθαν εδώ πέρα γιατί θα πάνε οι Μακεδονομάχοι με τους κομμουνιστές. Χεστήκανε για αυτούς. Εννοείται. Γιατί δεν πάνε. Ούτε καν ξέρουν τι γίνεται. Μην πάει κανένα σαν σαντιφάρτη κοιτημένο με. Ο Καρύμ! Ζωσμένος με. Μα συνότυχαν πήγε αυτός ο Καρύμ. Ναι, ναι. Ζωσμένος με εκρηκτικά, μπει στο αμερικανικό αυτό. Νάτος. Ο Σλούκι Λουκ. Εσύ είσαι αυτός, έτσι. Ο Σλούκι Λουκ. Λουκι Λουκ. Πάμε μια που ξεκινήσαμε. Αυτό φοβούνται. Μην πάει κανένας ανσαριφάν, μην πάει κανένας αναρχικοκομμουνιστή μουσουλμάνος. Αυτόν του Άρη που ήρθε τώρα. Ποιος, ο Μαυράη. Μουσουλμάνος, είναι βαθιά θρησκευόμενος. Για να πάει στο περίπτωνο, μπορεί να περάσει. Δεν θα πάει. Όχι, λέμε ότι πάει. Α, ναι, εδώ δεν έβαλε διαφήμιση πίσω, ναι. Ότι περνάει έξω από το αμερικανικό αυτό. Θα τον συλλάβουν απευθείας, θα τον στείλουν εσείς. Με παλέτα θα τον πάω στον Καρυπίδη. Κατευθείαν σφαίρα. Σου λέει εσύ μουσουλμάνος. Περνά στην έκθεση, τι θα πας να δεις, το αμερικάνικο έκθεμα πήγε κουβάλα από εδώ πέρα, σε δαγκώσουμε. Τι τους νοιάζει τώρα αυτούς τώρα, άμα θα πλοκωθεί τώρα ο ακροδεξιός με τον ακροαριστερό και για το όνομα της Μακεδονίας και της Ευτέρπης, ξέρω εγώ. Δεν τους νοιάζει. CIA, ποια είναι η άλλη, ΚΚΕΜΠΕ, ποια είναι η άλλη. CIA, FBI, ναι. Έκτος θόλος, έβδομος, περιπολικό, πεζό, χαμός γίνεται. Αν δεν ήταν η Αμερική τιμόμενο. Πέρσι ήταν η Κίνα. Εντάξει, μεγάλες χώρες πιάνουνε. Του χρόνου πια να πιάσουν. Άλλο λέω. Σιγά μην κάνανε, θα έρχονταν η CIA. Καλά, ναι, λόγω της Αμερικής ήρθανε.
Όντως και το καράβι στην παραλία. Έτσι. Γιατί ήρθε, για τη νέα τούμπα που δεν θα γίνει ποτέ. Έλα ρε Κώστα, γιατί χτυπάς ρε φίλε, χτύπα κι άλλο στην πλάτη. Πάντως θα είναι ωραία η έκθεση. Τώρα, η προσπάθεια των ανθρώπων που δουλεύουν για την έκθεση καθαρά, δεν βάζω τα πολιτικά, είναι ωραία φάση. Γιατί τι τα παιδιά ωραία, δουλεύουν πραγματικά. Και εντάξει, άστε τη δουλειά. Και έρχονται πάρα πολλά εκθέματα. Θα έχουμε ρεκόρ στα περίπτερα από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα. Το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιο θέλει πραγματικά να πάει πράγματα για δουλειά, είναι πολύ ωραία. Θα πάει να πει και την πυρίτσα. Θα οικονομήσουν οι ξενοδόχοι, εστιατόρες. Αυτό είναι καλό, καλό για, είναι για την πόλη. Είναι καλό για την φυσικά πόλη. Φυσικά είναι καλό. Ξενοδοχεία τώρα, εστιατόρια. Τα άλλα, τα πολιτικά άντικα που μπλέκονται εκεί, εμένα μου γυρίζει τα μυαλά. Δηλαδή, κάθε χρόνο που βρουν για αρώματα, λεζάντες, να και εμείς. Εμφανιστήκαμε. Είναι συμφέροντα και ο καθένας πρέπει να κερδίσει κάτι. Κοινωνικά, πολιτικά πρέπει να κερδίσει. Ο καθένας κοιτάει τη μαρμίδα του. Ο πρωθυπουργός, η πολίτευση, ξέρω. Ναι, αλλά κάθε χρόνο έρχονται τη μαρμίτα, αλλά δεν μαζίνουν τίποτε μας από τη μαρμίτα, ρε Κωστή. Μόνο μας τα λένε. 30 χρόνια κατακλέψατε τον κόσμο, ρε Ελληναράδες. Ναι, φτάνει, έκλεισε η βρύση. Ναι, φτιάξε μας κανένα γήπεδο τουλάχιστον. Ναι. Ποιος θα σε φτιάξει γήπεδο? Αυτοί που διοικούν. Και ο Γιωργάκης τι έγινε, αβάντα τον Τσίπρα κάνει τώρα που έκανε εξαγγελία. Αβάντα τον κάνει. Αφού είπε δεν θα πάει καν στην έκθεση ο Γιωργάκης μαζί με τον Ιβάν. Ο Γιωργάκης δεν θα... πάμε καν, λέει, στην έκθεση, δεν θα έρθουμε. Δεν ξέρω, επειδή μήπως είναι Αμερική και δεν ξέρω, μήπως έχουν και τέτοιο θέμα. Ναι, ένα κομμάτι είναι αυτό. Είναι ένα κομμάτι. Άμα είχαμε Ρωσία, νομίζω θα μας αφάνεις μπαστούνις. Πρώτη θα ήταν. Πρώτη, ναι, ναι, κανονικά. Θα κόβαμε και την κορδέλα. Βέβαια. Έτσι, ναι. Βέβαια. Πάντως έχουμε 100 νεοφυείς επιχειρήσεις έτσι στην έκθεση. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πράγματι. Και τα τελευταία χρόνια οφείλουμε να δώσουμε το χέρι, ας πούμε, μπράβο αυτούς που το διοργανώνουν, δεν ξέρω κανέναν, αλλά έχουν ανεβάσει το επίπεδο. Μπράβο. Δεν είναι η έκθεση του 95, εγώ, πάντως φοβάμαι τους τσιχαντιστές. Εσύ το αλλά φοβάσαι, εφόσον έχω τη CIA και, τη... Φοβάσαι. Και το FBI, δεν... Είμαστε μια πόλη αστακός πλέον. Δηλαδή, αν υπάρχει μια πόλη στον πλανήτη που είναι πλέον ασφαλής, είναι η πόλη μας. Ναι, τώρα, ναι, που όλη η αστυνομία θα είναι εκεί, μπορούν και οι κλέφτες να μπουκάρουν και να κλέψουν άνετα, ας πούμε, πράγματα. Δηλαδή τώρα η αστυνομία θα είναι μαζεμένη όλη εκεί. Εκεί. Τώρα μπορεί να γίνουν μπουκές σε μικροκλοπές και τέτοια. Θα κλείσουμε, δεν μην λειτουργούμε τίποτα, εκεί μόνο εκεί τις εκθέσεις. Πεδροπόταμο, Κορδελιόν, Νεάπολη. Κύριε Κωστή, αγόρι μου, εκεί θες, έκθεση, έξι, εκεί γίνονται αυτά. Ναι. Down flowing. Α, μπράβο. Μπορούνε λοιπόν να κλέψουν πιο άνετα τώρα. Δηλαδή θα είναι σιγά μην ασχοληθεί τώρα το FBI, αν στο καλοχώρι. Αν στο καλοχώρι μπουν σε καμιά αποθήκη και πλακώσουν κανέναν, ξέρω εγώ, Αιγύπτη και φάνε, ξέρω εγώ, καλά ταμείο να πούμε από εκεί πέρα. Εγώ πάντως θα γούσταρα πάρα πολύ να σε δω κάτω στην έκθεση, γιατί θα έχουν ενδιαφέροντα εκθέματα Αμερικανιές, αλλά τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή θα έχουν τους καμπόδες από την άγρια Δύση Αμερικής. Θα επέμπουν άλογα, θα πετούν λάσο, θα μαρκάρουν τα ζώα εδώ πέρα. Κοίταξε, ενώ εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος. Θα σε ήθελα εδώ πάνω ένα άλογο, ρε παιδί, με το λάσο να κάνεις τον καμπόι. Λουκι λουκ να γίνεις. Ναι, εντάξει. Θα είναι μια καλή φάση, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, κοίταξε. Εγώ δεν είμαι πανηγύρης. Δηλαδή, αυτές οι δημόσιες εμφανίσεις σε πανηγύρια. Ναι, ναι. Δηλαδή, από μικρός όταν ήμουνα, ήταν το πανηγύρι του Αϊθαράπη. Ναι. Δεν πήγαινα. Δεν πήγαινε στον Αϊθαράπη. Δεν μ' άρεσε το πανηγύρι. Ο Γρηγόρης πήγαινε στον Αϊθαράπη. Αφού κονόμαγε από τον Αϊθαράπη. Έβγαζε. Δεν έβγαζε. Πουλούσαν πράγματα εκεί, ήταν στο πανηγύρι και. Πήγαινε εκεί, δεν μοίραζε τα αντίδρα με το τούλιπ. Καλά, αυτό όχι όμως στα. Εντάξει, ναι. Το καθημερινότητα πήγαινε εκεί. Τα μνημόσυνα δεν θα έτρωγε, λες εσύ. Έλα, ρε, ο Γρηγόρης είναι τέτοιο. Άντε, τον έχει ισοπεδώσει, τον έχει ρημάξει τον άνθρωπο. Μια χαρά. Κουκλεντέν είναι ο Γρηγόρης. Κουκλεντέν. Έλα, δεν θέλω πολλά για τον Γρηγόρη. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά λέω. Καλημέρα στον Γρηγόρη, αν μας ακούει. Λοιπόν, άκου τι άλλο θα έχουμε. Ο Σαρόπουλος γιατί δεν έβαλε τι σημαίνει box to box. Πού? Πού είπε ο Γρηγόρης, το box to box. Τι πράγμα είσαι, τι πράγμα είσαι. Ασταμάτητο, ασυγκράτητο. Τζουγκ box. Άκου λίγο. Να παίξει τα ίδια. Έβλεπε φαρουέ, καουμπόικα, έβλεπε και τέτοια. Όχι. Δεν σ' άρεσαν. Ήσουμε του Ιδιάνου. Εγώ έβλεπα και βλέπω θρίλερ. Αστυνομικά. Τρόμου ή θρίλερ, ψυχολογικά ή αυτά με τα σκοτώ, με τα αίματα, να είχαμε να λέγω. Τα παραφυσικά. Αυτά τα φοβάμαι, δεν τα βλέπω εγώ. Ναι. Γιατί με χαλάνε τη διάθεση. Όχι, τα φοβάμαι, με χαλάνε τη διάθεση. Βλέπω αστυνομικά, βλέπω τον detective Murdoch, ας πούμε. Ναι. Τον δικηγόρο Μάτλοκ. Δεν έβλεπε δηλαδή καουμπόικα. Ναι. Όχι, καουμπόικα. Θα έχουμε αναπαραστάσεις με πιστολάδες, με ροντέο, με σερίφιδες, με χρυσοθύρες από το θρυλικό Far West κάτω στην διεθνή έκθεση. Έχει πραγματούδια. Δηλαδή κάποιοι που είναι άρρωστοι με αυτά, που έβλεπαν καουμπόικα, θα δούνε αναπαραστάσεις εκεί. Μόνο παοξίδες μπορεί να πάνε από καμπόι καλό. Γιατί οι άλλοι δεν ήταν καμπόι. Και οι άλλοι ήταν φλωρούμπες, να πούμε δεκαετία 70-80, μετά γίνανε λίγο πιο. Καλημέρα και στο Μιχάλη, το Μετροπόντικα, μας ακούει το παιδί. Ποιος είναι αυτός? Σαρόπουλος. Ναι, ναι, ακούει, εδώ είναι ο Μετροπόντικς. Καλημέρα, κλαίμε με box to box. Ναι. Μπορούσε να κλάψεις και με κάτι άλλο όμως. Ναι. Δεν το βάλες όμως. Κύριος.
Κύριος, σταμάτα, πρωί-πρωί. Σταμάτα πρωί-πρωί, στα είπα και εκτός. Είπες δεν θα πεις, αλλά δεν κρατιέσαι. Σατυρίζεις ή δεν σατυρίζεις. Ναι, σταμάτα κατευθείαν με το box-to-box, ξυπνάμε να πούμε. Τι σημαίνει, του λέει box-to-box. Ναι. Και τι λέει ο άλλος. Είπε κάτι. Σταμάτα, λέτε Κωστή, σταμάτα, βρε, εγώ με φραχνιάζω να περασπίζουμε τον Γρηγόρη. Box-to-box. Λοιπόν, να ξέρετε ότι κάθε Σεπτέμβρη έχουμε δύο στανταράκια. Το ένα είναι το πρωτάθλημα της Super League που ξεκινά και το άλλο είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με τρέλα λοιπόν. Πολλοί κόσμος και φέτος στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τιμόμενη χώρα της Ηνωμένης Πολιτείας. Επιβεβλημένη λοιπόν η βόλτα μας, εννοείται και φυσικά θα περάσουμε και από το περίπτερο του καζίνο Regency, πιο εντυπωσιακό από ποτέ, θα το βρείτε δίπλα στην πύλη εμπορίου, θα περάσει εκεί, συμβαίνουν πολύ ωραία πραγματούδια, έχουμε ζωντανές μουσικές, παιχνίδια, τροχώτες τύχες, τυχερά ζάρια, θα κληρωθούν δώρα. Ένας καλός χαμούλης θα γίνει εκεί από τις 8 στις 16 λοιπόν του Σεπτέμβρη, όπου θα κρατήσει η έκθεση, θα είναι εκεί με τα ωραία της. Και έχουμε και περίπτερο με το καζίνο, το Regency που είναι μαζί μας, Κωνσταντίνε. Περίπτερο, Ναι. Τώρα ποιος θα. Και εμείς έπρεπε να. Θα έχουμε εμείς περίπτερο. Ναι. Τροχός της τύχης. Με πολυχρονίου, Με πολυχρονίου ή το καινούριο το με την. Μετρόπολη θα έχει. Περάρα. Περάρα, ναι. Θα σκάσει μύτη από Δευτέρα, από Τρίτη, πότε θα σκάσει. Όχι, εγώ κοίταξε τώρα. 8-10 εκπομπή. 8-10 εκπομπή, σωστά. Για να τα βάλουμε λίγο κάτω, να τα οργανώσουμε. Ναι. 2-4 εκπομπή. Ξανά μανα, ναι. 12-1 γυμναστική. Γυμναστική με 12-1. Έχει μετά 6,5 με 8 πάλι εκπομπή τηλεοπτική. Σωστό. Πρέπει να προετοιμαστεί. Τέλος. Πρέπει να μαζέψουμε λεφτά από τους χορηγούς από το EuroPoint. Έχουμε παιδιά, σχολεία, ιστορίες. Να κόψω τιμολόγια, ιστορίες κόλπα. Ναι. Να κάνω καινούργιες εκπομπές, καινούργιες διαφημίσεις. Ναι. Πρέπει να γράψει κάποιος το κείμενο, δεν το γράφει κανείς. Ναι. Πρέπει να μοντάρει κάποιος το κείμενο. Όπως καταλάβατε είναι πολύ άσχολο το φιλαράκι μου εδώ, το κουμπαράκι μου και είμαστε χλωμοί. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνουμε. Μόνο να κάνουμε καμιά εκπομπή μεσημεριανή, αντί να είσαι εδώ, να είσαι κάτω, ας πούμε. Τι μεσημεριανή. 2-4. Α, ναι, με εκπομπή, άμα είναι πάνω στην ώρα. Πάνω στην ώρα. Την ώρα της δουλειάς, άμα είναι. Ναι. Και οι 2-4 έχει εκεί αναμετάδοση. Αναμετάδοση, ο κόκκινος εδώ, εσύ από εκεί και θα είμαστε στην Ψυγκούδρα. Και είναι ωραία. Πάω όλη την εβδομάδα. Ναι, είναι ωραία. Πάω. Γιατί ανήκει και το μάτι σου. Πες μας. Να υπερατζάδα σε λέω, να τα κοριτσάκια, να τα hot dog, να τα βλέπεις να τρέχουν. Τι έκανα πάλι. Ναι, έτσι θα βλέπουν να περνάνε ανέμελα με τα φουστανάκια τους. Μάρκετινγκ θα κάνεις, ρε Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Ας τα φουστανάκια. Κέρδος θα έχεις. Αυτά θα παραδούμε στην έκθεση, Κωστή μου. Στην έκθεση θα πάει πηδήξει, ρε. Θα πάρεις μάτι, ρε φίλε. Άσε, ρε, μάτι. Γιατί εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου μικρό να περιμένω την έκθεση πότε, 13-14. Τότε πήγαινα μη γελούνα πάρκα εκεί. Γελούνα πάρκα. Μαύρη μπύρα. Μαύρη μπύρα. Έχει. Τα χοντογκάκια μετά, τα λιανίζαμε, τα γερμανικά, τα σάντουις που ήταν το λουκάνικο 19 και το ψωμάκι μου. Μήπως τι έβγαινε το λουκάνικο, κράτς, με τις μαγιονέζες, με τις κέτσαπ να πέφτουν πάνω μας. Σαν τον Πόκο το μόνο. Έβγαινε το λουκάνικο. Βάλε μου δύο σουβλάκι και τζατζίκι, ένα μπιφτέκι, ένα λουκάνικο με πάπρικα, ένα με παντσέτα και ένα πίτα με γύρο σκέτο. Μόνο αυτά, για αρχή είναι αυτά για πρωινό. Περιμέναμε την έκθεση για να πιούμε μαύρη μπύρα. Ναι, ρε φίλε. Να πάμε και στο Λούνα Πάρκ να κουνηθούμε. Η τουμπιώτικη γυφτιά ότι μας σερβίρανε τη μαύρη μπύρα σε πλαστικό. Εντάξει, έτσι. Το σερβίρουν και τώρα. Σε πλαστικό. Ας φάρουν και ένα καλαμάκι, σε πλαστικό. Τι καλαμάκι. Πλαστικό. Θες να σουρώσουμε εμείς τέτοια δύναμη στις τουρίστες να πίνουμε καλαμάκι για να ερπέσουμε. Σαν τα κοτόπουλα να πέφτουν. Αναψυκτικό και μπύρα. Μπορείς να πιεις σε πλαστικό αυτό. Αναψυκτικό και μπύρα. Ναι. Κοίταξε, την μπύρα θα την πιεις. Το πω και αλλιώς. Ναι, πες το αλλιώς, Ακούστη. Να δούμε τώρα τι παίζει. Ποιο νόστιμη, μια μπύρα και ένα αναψυκτικό πότε είναι. Όταν την πίνεις στο πλαστικό ή στο γυάλινο μπουκάλι. Εννοείται όλα στο γυάλινο, ρε φίλε. Τώρα γιατί θες, γεύση. Σοβαρή κουβέντα τώρα. Γιατί και γεύση. Το νερό. Και το νερό πιέσω στο γυάλινο. Εγώ έχω συγκεκριμένο μπουκάλι σπίτι γυάλινο που βάζω το νερό μέσα. Έτσι ακριβώς. Το απολαμβάνεις καλύτερα. Είναι πιο δροσερό. Εγώ και το σκυλάκι το δίνω σε γυάλινο. Σκυλάκι. Σου είπα με Δευτέρα θα έχω και εγώ σκυλάκι. Θα γίνει χαμός. Θα τα φέρουμε εδώ. Θα γίνει σκυλομπάχαλο. Θα γίνει εδώ, έτσι. Το ζωάκι. Τη βάφτισα κιόλας χωρίς καν. Πώς περιμένεις να γεννήσει, παιδί μου. Πώς την έβγαλες. Λορέν. Λορέν. Ναι, Λορέν. Δεν είναι καλό όνομα. Γιατί δεν είναι καλό κατευθείαν με το καλό το λόγο. Λορέν θα τη λέω. Να την πει Μάγδα. Τι Μάγδα και Σούλα και Τασούλα και Κούλα. Να την πει, ξέρω εγώ, Μυρτό. Να την πεις, ξέρω όχι, έγινε ψηφοφορία χθες στο σπίτι. Εγώ, Ετζένι και Αχιλέας, αποφασίσαμε Λορέν. Ξεσηκώναμε χέρια, ποιο συμφωνεί, ποιο διαφωνεί. Καλά, Λορέν. Τρία άτομα δημοκρατία στο σπίτι, φίλε. Δεν έχει δηλαδή τα ελίκη, επειδή εγώ είμαι ο Κούλ και οι άλλοι είναι Ετζένι και ο άλλος Αχιλέας. Δημοκρατία. Θέλαμε Καταλίνα να τη βγάλουν, ο Αχιλέας. Δυσύλλαβο. Ναι, Λορέν, έκλεισε. Ένα, δύο, τρία. Γεια σας. Λοιπόν, θα φέρουμε τα σκυλάκια και εδώ πέρα. Εγώ είχα σκυλάκι 17-18 χρόνια. Α, είχες. Ναι. Και τώρα έχω τη μήνυ. Τη μήνυ. Είχα την Γκιούλα. Γκιούλα.
Από το Λόραντ, είσαι τρελός για δέσιμο, ρε φίλε. Είχα την Κιούλα. Είχες την Κιούλα. Θα σε ρωτούσα από πού βγαίνει τον Κιούλα, αλλά βγαίνει από το Λόραντ, έτσι. Την Κιούλα είχα. Τι πράγμα είναι αυτό το κουμπαράκι μου. Λοιπόν, καλημέρες. Την Κιούλα, ρε φίλε. Δώσε μια καλημέρα ακόμα σε. Όταν πέθανε η Κιούλα. Η Κιούλα. Το κλάμα που είχε πέσει. Δηλαδή 50 γιαγιάδες και 50 παππούδες να πεθαίνανε. Ούτε καν μου έκανε αίσθηση στην κυρία. Είναι ψυχούλες, εσύ. Ναι. Σ' αγαπάνε πραγματικά. Και τώρα, άμα πεθάνει, ας πούμε, η Μίνη. Θα έχουμε κανονικά. Αν πεθάνει κανένα συγγενής μου, νομίζω ότι θα σκεφτώ να πάω στην κηδεία. Ενώ με τη Μίνη θα έχουμε εδώ. Θα την κάνω κανονική κηδεία. Κανονική κηδεία, 40 μέρες, ιστορίες, θα τα έχουμε όλα. Λοιπόν. Θα πληρώσω και τον παπά, γιατί ο παπάς, άμα τον πληρώσεις. Ναι, ναι, τα κάνει όλα. Τα κάνει όλα. Και σε καλή βερσιόν. Διαβάζει και ζώα. Όλα και όχι γρήγορα, αργά. Ό,τι θέλει. Αργά και σταθερά. Θα πάρει το μαρούλιο που πάει. Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Θέλετε να απολαμβάνετε την ομαδάρα σας στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ανακαλύψτε σήμερα κιόλας στην WIT Vision το νέο τρόπο να βλέπετε αθλητικά. Διότι με την WIT Vision απολαμβάνετε πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο μέσα από τα κανάλια Nova Sports. Δείτε λοιπόν ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και άλλες ομάδες στα εντός έδρας παιχνίδια τους. Απολαύστε τον Ρονάλντο, τον Εμπαπέ, τον Νεϊμάρ. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Γαλλίας, Ιταλίας, Ολλανδίας και σε άλλες χώρες βεβαίως. Όλα αυτά μια καταπληκτική ανακάλυψη της WIT Vision. Rap and Cool Show. Υποδεχτείτε τους. Σάλια μάλια. Σάλια μάλια. Η υπηρεσία Delivery της Standard. Για να αφήσουμε και τα σάλια και τα μάλια, με ένα τηλεφώνημα σας φέρνει την μπαταρία του οχήματός σας όπου και αν έχετε μείνει. Καλέστε τώρα στο 2310-523-014 και σε λιγότερο από μία ώρα οι τεχνικοί της Standard σας τη φέρνουν, την τοποθετούν δωρεάν, κάνουν τον έλεγχο λειτουργίας του οχήματός σας και είστε έτοιμοι να πάτε στη δουλειά σας, Standard Delivery, και φύγατε με ένα τηλεφώνημα. Rap and cool λοιπόν μέχρι και τις 10 και να πάμε λίγο και στα αθλητικά. Την πιάσαμε την έκθεση. Πολλοί λένε ότι θα πάνε μόνο για το ψηλαλητήριο, για το μακεδονικό. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Cool. Μα κοίταξε να δεις. Ναι, ναι. Μα κοίταξε να δεις. Είμαστε δούλοι των Αμερικάνων. Όχι όλοι. Πώς νιώθει ο καθένας. Όχι πώς νιώθει. Ναι. Τα οικονομικά σου. Μα δεν με επηρεάζει κανένας Αμερικάνος εμένα. Κάτοικος γης είμαι και εγώ, δεν με νοιάζουν. Κάτοικος γης είμαι και εσένα κι εγώ. Να, δεν με ενδιαφέρει κανένας. Όταν ο Αμερικάνος. Ναι. Όταν Αμερικάνος. Θα κάνει προύτ. Θα αριστόλες. Έχει αποδεχθεί το όνομα. Ναι. Είναι τελειωμένο. Α, σε αυτά τα θέματα. Ναι, 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 ναι. Σε αυτό το θέμα μαζί σου. Ότι δεν πάω πασκόντα. Όχι την προσωπική μου ζωή, την ατομική μου ζωή. Δεν μου την επηρεάζει κανένας Αμερικάνος. Στην επηρεάζει, ας πούμε, με έμεσους τρόπους. Ναι, ναι, ναι. Ναι, με έμεσους τρόπους. Δηλαδή είσαι τσατσάκι, είσαι, ξέρω εγώ, πώς ήταν, ας πούμε, να σου πω τώρα, ο ΠΑΟΚ επί. Άντε πάλι, γιατί μάζε τον ΠΑΟΚ πάλι. Πατατούδι με τον. Γιατί μόνο ο ΠΑΟΚ ήταν τσατσάκι. Ξέρω εγώ. Μεγάλη ομάδα. Ναι, εντάξει, δεν είσαι τώρα. Τώρα θα φας καλά τα παόκια. Τώρα, ναι. Θα βγουν. Δεν είσαι, ας πούμε, σε φάση τώρα να πουλήσει τσαμπουκά. Οικονομικά είσαι φουκάρα, κακομοίρη. Και σε βάζουν και τρώ ένα πιάτο φαΐ και αυτό θα φας. Οι κομμουνιστές λένε. Το δικό μας, λέει, το συλλαλητήριο, λένε οι κομμουνιστές, είναι πιο ουσιαστικό, γιατί έχει να κάνει με πιο γήινα πράγματα. Με την καθημερινότητα. Με την καθημερινότητα. Με το πώς θα φάμε, πώς θα πληρώσουμε, τι θα πάρουμε. Δεν έχει καμία σχέση. Με κάτι και το οποίο είναι ουτοπικό και ανούσιο. Δεν λένε είναι ούτε ουτοπικό ούτε ανούσιο λένε. Η ιστορία μας να πούμε στους κομμουνιστές. Κι άμα θες κάνουμε ένα γκάλο. Ναι. Ποια από τα δυο συλλαλητήρια που θα γίνουν καθόλου δικαστικό είναι γκάλο. Εκτός από το τάισμα του στομαχιού υπάρχει και το τάισμα της ψυχής και του μυαλού. Καλά, καλά. Να πεις στους κομμουνιστές. Ναι, υπάρχει και μια ιστορία. Κάποιοι δωμάτωσαν, κάποιοι πολέμησαν για να είμαστε όπως είμαστε εμείς εδώ τώρα. Δεν είχαμε μακεδονικούς αγώνες, δεν είχαμε τίποτα πολέμησαν. Πάντα είχαμε. Πάντα είχαμε. Να πετάξω την ιστορία μου από το κεφάλι μου έτσι, χαμός. Η ιστορία σου έχει πάντα ένα ξένο δάκτυλο από πίσω. Ένα μεσαίο δάκτυλο. Μόνο ένα δάκτυλο μεσαίο. Έχει ένα μεσαίο χοντρό δάκτυλο σαν το κόκκινο. Κουτουλίδια έτρωγε. Αλλά μην τα λες τα παιδιά αυτά. Ναι, μην τα λες τα παιδιά. Λοιπόν, ιστορία το γράφει. Ποιο από τα δυο συλλαλητήρια είναι πιο ουσιαστικό. Των Μακεδονομάχων, οι οποίοι λένε όχι στο όλομα και τα λοιπά, ή των κομμουνιστών. Των κομμουνιστών, ναι. Οι οποίοι λένε στα μνημόνια όχι, στις αυξήσεις όχι, στα έμφυα όχι, στις τράπεζες όχι και τα λοιπά. Κοιτάζουν ποιο είναι πιο ουσιαστικό. Στα μάτια. Στα μάτια. Βέβαια, Αλέξη μου, μόνο στα μάτια κοιτάζουν το λαό. Ποιο είναι πιο ουσιαστικό. Σου είπα.
Δεν υπάρχει μόνο η τροφή που πάει στο στομάχι, υπάρχει και η τροφή του μυαλού και της ψυχής. Καλά. Όταν εσύ δεν λες, αχ, με πονάει το κεφάλι μου πολλές φορές. Ναι. Γιατί είσαι χαλασμένος με κάτι. Πάω στο γιατρό, δίνω το 50 λεπτό. Ναι, εμείς δεν μπορούμε να το δώσουμε αυτό γιατί έχει να κάνει με την ιστορία μας. Είπαμε. Υπάρχει και το τάισμα της ψυχούλας. Η Μακεδονία είναι νατοϊκή, λένε αυτοί. Έτσι λένε αυτοί. Είναι και νατοϊκή. Ναι, ναι. Είναι και ελληνική. Ναι. Και το σπουδαιότερο είναι η καθημερινότητά μας. Περισσότερο, και τα δύο είναι σημαντικά, αλλά λένε οι κομμουνιστές ότι το σπουδαιότερο από τα δύο συλλαλητήρια είναι το δικό μας που το κάνουμε. Να δούμε ποιο θα έχει πιο πολύ κόσμο, ρε Κωστή. Περίμενε, ρε φίλε. Να δούμε ποιο θα έχει πιο πολύ κόσμο, αφού μου το λες έτσι τώρα. Να βάζει το φλόκο σου να μα πει. Και ρωτάνε, θα πάτε έξω από το Αμερικανικό προξενείο να μιλήσετε εναντίον των Αμερικάνων, ρε Κώτες. Λένε οι Αμερικάνοι. Οι κομμουνιστές. Οι κομμουνιστές. Πώς το λες, πώς το λες. Οι κομμουνιστές. Μ' αρέσει αυτή η προφορά, αυτό το πράγμα που βγάζει το λιεζόμεσο στο ματάκι. Εγώ έχω πει ότι τον κομμουνισμό σαν θεωρία και τον χριστιανισμό. Δεν τους αποδέχεσαι. Σαν πράξη δεν τους αποδέχομαι. Δεν τους αποδέχεσαι. Γιατί είναι μόνο λόγια. Σαν θεωρία είναι πολύ καλή, η οποία δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ στη γη. Ναι. Είναι δύο ουτοπικές θεωρίες. Εγώ ξέρω πότε σταμάτησα, επειδή είναι ουτοπικές θεωρίες, όταν άκουσα την Παπαρίγα να λέει κάποια στιγμή, εμείς δεν θέλουμε να βγούμε ποτέ λες κυβέρνηση. Μόνο από κάτω μας να τα λέμε. Εκεί σταματάνε όλα. Παπαρίγα τα παιδιά της αμερικανικά κολέγια. Εκεί σταματάνε όλα, Κωστή μου. Όταν βλέπω κομμουνιστές με μερσεντάδες ιστορίες. Το ράδιο ΚΚΕ, όπως λέγανε, το ράδιο αριστερά είχε φεσώσει τους εργαζομένους. Κωστή μου, άρα μόνο θεωρία και λόγια δεν μ' αρέσουν αυτά, πράξη. Ο Ρουβικόνας δεν πήγε εκεί να κάνει καμιά μανούρα, να πούμε. Καλημέρα, παιδες. Λοιπόν, είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε. Ποιος το παθώ, για να μας σκληροί. Λοιπόν, καλημέρα, παλικαράδες μου, είστε υπέροχοι, λέει ο Γιάννης. Είχα παράπονο και διαβάζω μηνύματα, σήμερα θα το κάνω. Μην τα κάνεις αυτά τα Facebook και σαν τον κόκκινο να πούμε συνέχεια. Εκεί μας στέλνω ρε Κωστή πλέον τα μηνύματα, άλλαξε εποχή, τι να κάνουμε τώρα. Πες τον Ανδρώνη να τα σβήσει αυτά, να τα γράψει ένα εκεί. Ραπ, πολύ μιζέρια, ρε φίλε μου. Μαύρη στην καρδιά, κάθε φορά δώσε λίγο αισιοδοξία, λέει. Για ποιο πράγμα. Για αυτά εδώ που είπε τώρα νωρίτερα, προφανώ. Πάνε εσύ. Ναι. Πάρε το παιδί σου και πάνε το Σάββατο. Συνέχεια. Άψογα. Άψογα, ρε φίλε. Θα πάμε συνέχεια. Ναι, θα πιούμε τα μπυρόνια μα. Θα πάρουμε μάτι. Θα δαγκώσουμε το hot dog με τη σούπα. Δηλαδή, σε πάω Ολυμπιακό. Ναι. Είναι πιο επικίνδυνο να πα στο παιδί σου ή στο συλλαλητήριο. Μάλλον στα εγγένεια τη έκθεση το Σάββατο. Τι είναι πιο επικίνδυνο. Πολύ δυνατό ερώτημα. Να ένα ερώτημα, α πούμε. Που λε πού να πάω το παιδί μου στο γήπεδο. Εγώ δεν θα το πήγαινα πουθενά προσωπικά. Εσύ δεν το πήγαινε. Ούτε στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός τώρα που είναι μικρός, ούτε στο συλλαλητήριο κάτω. Όχι συλλαλητήριο. Να το πάρω κάτω. Στην έκθεση, ρε παιδί μου. Ναι, εξαρτάται γιατί πόσο χρόνο είναι το παιδάκι. Τώρα εγώ 5 χρονών αχιλλέα δεν το πάω πουθενά. Πες ότι είσαι εσύ, ας πούμε, με τον αχιλλέα. Ναι. Παίρνεις μια ελληνική σημαία. Παίρνω. Να κατέβεις κάτω στο συλλαλητήριο. Στο προηγούμενο, ναι, κατεβήκαμε. Στο προηγούμενο. Και περνάς μπροστά από το συλλαλητήριο των κομμουνιστών. Να, αυτά δεν θέλω. Τα μπερδέματα. Συμπέφτουν οι κομμουνιστές, να πούμε. Δεν θέλω και κομμουνιστές και βασαρείς. Αυτά δεν θέλω. Στο προηγούμενο που ήταν. Ξέραμε ότι ήταν μόνο το Μακεδονικό, κατεβήκαμε. Πήγα μια βοκούλα. Εγώ έξω από το. Είδες, Μακεδονία, Παλάς, πού. Ήταν οι κομμουνιστές του ΠΑΟΚ. Α, είχε και ο ΠΑΟΚ. Που μαλώσανε με τους ακροδεξιούς του ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ είχαν ένα σύνδεσμο κάτω δεξιά. Α, που καίγανε το. Πήγαν οι κομμουνιστές ΠΑΟΞΙΔΕΣ να κάνουν μαγιά, τους πήραν παραμάζωμα οι δεξιοί ΠΑΟΞΙΔΕΣ, τους κλείσαν σε μια βιβλιοθήκη, τους βάλαν φωτιά. Λοιπόν, πάλι έγινε. Πάλι έγινε ψιλομανούρα. Έγινε. Επικίνδυνο, έγινε. Το θυμάμαι πάλι. Γιατί όταν έφευγα, λέω τι γίνεται εδώ. Γιατί εκεί το βλέπω. Και τώρα μακριά. Πάλι θα πω κάτι. Θέλει να κάνει συλλαλητήριο για τη Μακεδονία ο οποιοδήποτε. Ναι. Κατεβαίνουμε κάτω. Ναι. Εσείς ρε κουμούνια, τι θέλετε και κάνετε αντισυλλαλητήριο. Μιλάω για την άλλη. Παράταξη. Γιατί είσαι στη μέση, δεν είσαι μεγάλη. Δεν έχει εσύ τώρα στο δικό μου, ας πούμε, το συλλαλητήριο, όπως και εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, αν είμαι δεξιός, λέμε. Mm-hmm. Στο δικό σου το συλλαλητήριο που θα κάνεις, γιατί να κάνω εγώ αντισυλλαλητήριο. Ναι. Δηλαδή, τι δουλειά έχεις. Είναι τσογλανιά. Ναι. Και είναι διέκρινες. Σαν να κάνω πάρτι εγώ και έρχεσαι και εσύ και μου το χαλάς. Και εσύ αριστερέ που κάνεις αντισυλλαλητήριο. Λέμε όλοι εμείς ότι τα έχεις πάρει από την κυβέρνηση για να κάνεις προβοκάτσια. Ναι. Κάνεις τη δουλειά της κυβέρνησης. Ναι. Βέβαια από αυτά δεν τα ακούσεις από κανένα άλλη εκπομπή. Ναι, γι' αυτό σ' αφήνω να τα μολύσω όλα, να τα πετάξω όλα στα αριζιανά, να γίνει χαμός. Λοιπόν, να τελειώσουμε λίγο με τα μηνύματα. Ναι. Καλησπέρα, γίγαντε. Σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο θέατρο Βεργίνα. Τι είναι. Τι θα γίνει. Α, έχουμε πέγγυρε, φίλε, σήμερα. Α. Πεγκουλίνη, ρίτσε καζίνο. Ήσουν ερωτευμένο κάπου. Καψούρη. Το είσαι ακόμα. Σ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πόσο χρόνο είναι η πέγγυρη. Σαν και εμένα. 41. 41, σαν και εμένα. Κάνα δύο χρόνια. Καταπληκτικό ακόμα. Παιδί μέσα σε όλα. Καταπληκτικό άνθρωπο, ποιοτικό, χώρια από τη φωνάρα. Θα πάμε την άλλη εβδομάδα μαζί. Και ο Κασκαντεράκο που είναι κουμπάρο τη θα κανονίσει να πάμε μαζί. Ψήνεσαι. Έλα ρε Μπέγκη, έλα ρε μανάρα μου. Δώσε! Έλα να μαζευτούμε λίγο το πολύ τώρα. Ζήνεσαι να πάμε, ε! Να πάρουμε και τα σκυλάκια μας. Εγώ, εσύ και τα σκυλάκια μας. Θα μας βάλουν μέσα. Δεν θα μας βάλουν με τα σκυλάκια. Τι να γαβγίζουν τα σκυλάκια. Αλλά να πάρεις την Ευγενούλα. Κάποτε ναι. Με blue jean ναι, ναι. Δεν σε αφήναν να μπεις. Κάποτε, πριν πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια. 10,
Τι δέκα, εγώ με φόρμες έμπαινα σαν μπουζουκιά. Αλλά μου πεις με ξέρανε, σου λέει δεύτερο σπίτι το έκανε. Με φόρμες έμπαινα. Κάτι κόκκινες που είχα, ξεχνιόμουνα και συνέχιζα το βράδυ πήγαινε σαν μπουζουκιά. Κόκκινες από πού τις είχες τις φόρμες? Από ένα γυμναστήριο. Από ένα γυμναστήριο. Γυμναστήριο, γιατί γυμναζόμασταν και το παίζαμε Μπρούκλιν. Σαγιονάρα καφέ. Κόκκινη φόρμα και σαγιονάρα καφέ. Κόκκινη φόρμα, έλα καλημέρα και στο Πεγκουλίνι. Δεν κάνω λάθος, μου λέει. Αν βάλετε λέει και από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου στο κεφάλι, είστε σαν ηλιακοί θερμοσύμφωνες. Θα γελάσα τον Μπούζο τώρα. Το σκύπωσε ρε φίλε. Ο Νικόλας από την Καστοριά μας στέλνει την αγάπη του και την καλημέρα του. Είχε ένα παράπονο χθες, μου στέλνει κάτι μηνύματα, κάτι τον έκανες. Κοίταξε. Ναι. Εμένα με βρίζουν όλοι, ναι, όλοι στην Ελλάδα. Ναι. Ναι. Όχι όλοι. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, ναι, αρκετός κόσμος. Αρκετός κόσμος. Άμα κάτσω και ασχοληθώ και βγάλω παράπονο, θα γίνω καταθλιπτικός σαν τον Καζαντζίδη. Ναι. Να μάθει όταν είναι δημόσιος ο λόγος του ότι θα ακούσει και πουσλούκι. Ναι, θα ακούσω, θα ακούσω βέβαια. Από τον Πουσλούκι Λουκ. Και κριτική που σπεσίσω, Πουσλούκι Λουκ. Πουσλούκι Λουκ. Σαν δίδυμη είστε, λέει ο Παύλος. Καλημέρα, 2-1, λέει ο φίλος μας ακούει από το Δουβλίνο. Ρε κούλο, ομόρφινες. Ομόρφινα τι με την τζίμπλα στο μάτι με, ναι. Μου στέλνει ένας φίλος από το Facebook με την κοπέλα του. Ναι, ναι. Ένα μήνυμα και λέει, μας ενημερώνει ότι ο Καρυπίδης λέει. Τι έκανε, άντε πάμε λίγο στα αθλητικά. Πάμε. Ο Καρυπίδης. Τι έκανε ο Καρυπίδης? Δεν πλήρωσε τον Πάπας, λέει, τη σουίτα. Και του την ξύλωσε, την κλείδωσε. Του την κλείδωσε. Ναι, καλά έκανε. Μη. Και ο κόκκινος ο Βλάξ. Ναι, τι περιμένει τώρα. Για τον κόκκινο, για τέτοια λόγια. Περιμένει αυτός ο. Από τον Πάπας. Ο σωσίες του Γιάνκα. Σήμερα τελευταία μέρα είναι. Να βάλει τα 320.000. Τελευταία μέρα Παρασκευή θα βγει ο άλλος ο Ηρακλήδες που τον έχει στην μπούκα. Τους έχουν παραμυθιάσει τους παίκτες του Ηρακλή. Μάστα. Ότι θα γίνει και θα κάνει. Και τους έφεραν με παραμύθια και ψέματα να υπογράψουν. Και να τραβάνε τις κολότριχές τους οι παίκτες του Ηρακλή. Μη πρωί-πρωί ρε Κωστή. Ο Τον Πάπας και ο. Πώς το λένε τον άλλον. Ο Σουρούρ. Ο Σουρούρ. Ο Σουρούρ. Ο Αιγύπτιος. Ο Άρντα. Πιστεύει τώρα ο κόκκινος ότι το μεσημέρι θα μπουν 300.000 ή από τον Σουρούρ ή από τον. Από τον Πάπας. Αυτοί δύο είναι. Μέχρι 13 Σεπτέμβρη πάντως. Να ξέρεις, τον πανηγύρι σταματάμε. Δηλαδή, μέχρι 13 έχουμε μέχρι, deadline. Μέχρι σήμερα είναι. Ναι, μετά θα πρέπει να πάει ενώπιον της ΕΕΑ. Άσε τα ΕΕΑ μέσα. Ενώπιον ΕΕΑ μετά. Άστα τώρα. Ναι. Θα τα ρίξει ο Ασχημομούρης ή ο Αιγύπτιος, ένας από τους δύο. Ναι. Πάντως αυτό που αφουγκράζουμε, γιατί και εγώ ρωτάω, δεν είμαι μέσα δηλαδή, στο ρεπορτάζ. Πήγαν σε ένα μαγαζί. Είναι ότι είναι σοβαροί και οι δύο, έτσι λένε. Σε ένα μαγαζί που είναι εκεί ο. Ποιος? Ο Γιώκο Μπόκο, πώς το λένε. Ο Μπόκο Μπόκο, πώς το λένε. Ο δικόνος, ο Πόκο Λόκο. Όχι ο Πόκο Λόκο. Όχι ο δικόνος. Ο χοντρός, ο Παοξής, ο Κουτραδόρος, ρε. Ο χοντρός, Παοξής, ο Κουτραδόρος. Κοτάκι μου, κοτάκι μου, κοτάκι μου. Α, ο Πόκο Λόκο. Όχι ο Πόκο Λόκο. Που είναι μαζί με τον Διαμαντή συνέχεια. Με τον Διαμαντή. Ναι, που έρχονται εδώ με τα κουρασάν. Ναι. Λοιπόν, τώρα το ξέχασα. Λέω, λοιπόν. Για κάτω λίγο, κάτω λίγο, κάτω λίγο. Μέσα την ομάδα μας. Μέσα το πίτι μας. Θα το πέλε κάτι καλά για το τέλο κάτι άλλο. Θα κάνει το πίτι μας. Ο Κιμπόκο, ο Κιμπόκο. Ναι, κάνε λίγο Κιμπόκο, λίγο ακόμα. Μαζί με το πίτιμα και να κάνει μαζί με το πόδο του Ιράκη το Παταπανασάκι. Να πάει με το Παταπανασάκι. Μέσα το πίτι μας. Μέσα στην έδρα μας, με το λαό μας. Και μου το στείλα τα παιδιά. Στείλε τα παιδιά. Ναι. Πρώτος που βαρούσε από ο Κιμπόκο. Ο Κιμπόκο ήταν. Εσύ λέω γιατί βαρας, καλά αυτή ήταν. Εγώ απαγάπη. Αγάπη ρε σκύλε το λέω. Κιμπόκο βαρούσε από αγάπη. Πώς λέγεται το μαγαζί εκείνο? Στο κάτω σε Διαμαντή, ναι. Διαμαντή. Τέλος πάντων, έλαβα. Στα μπουζούκια το θυμάμαι πως λέγεται. Τώρα πως λέγεται. Κοίτα, πήγε εκεί ο Τον Πάπας και κέρασε. Κέρασε δύο ποτά των κυρίες και κύριοι. Ναι. Και τον κάναν πλούσιο. Ναι, κατευθείαν ρε φίλε. Άμα κεράσεις ποτό, τελειώνεις. Κέρασαν τους λιγούριδες. Μα ποιος κερνάει ποτό στην εποχή μας, εκτός αν δεν θέλει να ρίξει το μύδι, ρε φίλε. Μόνο έτσι κερνάς. Το πιο πιθανό το πλήρωσε ο Κιμπόκο το ποτό. Παρά τον Πάπας, ρε φίλε. Είστε κοντά σε συμφωνία γενικότερα με αυτά που έχετε πει τις τελευταίες ημέρες με τον κύριο Καρυπίδη? Από την αρχή συζητάμε. Λεζαζού, Λεζαζού, το θυμήθηκα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη διαμαρτυρία εργαζομένων στο νοσοκομείο. Οχ, αρχίσαμε παιδιά. Αρχίσαμε τώρα να κυκλοφοριακά, να συναουρά, να αναμονή, να διαδηλώσεις. Μια εβδομάδα θα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, Κωστή. Και ο Άρης με την ομάδα των Μπράβων που θα κάνει φιλικό. Με αγροτικό? Ναι. Αγροτικό. Α, σήμερα, 6 ώρα. Σήμερα ή αύριο είναι. Αύριο. Αύριο. Όχι. Αύριο. Αύριο. Αύριο είναι σίγουρα. Θα πάμε από περιφερειακό. Θα πάμε από περιφερειακό να πάμε. Από περιφερειακό. Νοσοκομείο ναι. Παπαγεωργίου, δεξιά και αριστερά. Πάει. Γιατί δεν έκαμε το μακεδονικό. Στο βρωμοέβοσμα εκεί πέρα, Ναι. Τι? Νομίζω σήμερα είναι ρε Κωστή.
Αύριο είναι. Σήμερα, 26 ώρα, να το. Σήμερα είναι. Αγωνίζεται σήμερα. Α, σήμερα. Α, 6 ώρα, θα έχουμε εκεί Στράτζαλι, θα έχουμε πολύ κόσμο. 6 ώρα δηλαδή θα αναμεταδώσει. Κάτσε, δηλαδή γίνεται. Αγροτικό αστέρα Άρης, ρε φίλε. Όχι, δεν κάνετε εκπομπή. Εκπομπή θα κάνουμε, σε τρελό. Εκπομπή ναι. Θα κάνουμε, θα βγάζουμε πόσο είναι το αποτέλεσμα. Τώρα, αγροτικό αστέρα Άρης πειράματα θα κάνει εκεί. Αλλά γιατί ακυρώθηκε το φιλικό του Ηρακλή και γίνεται του Άρη. Επειδή είναι πιο κέντρο του Καφατζόγλου. Είναι αύριο το φιλικό του Ηρακλή, δεν ήταν αύριο. Πάει το φιλικό του Ηρακλή. Θα γίνει στη Λάρισα. Θα γίνει στη Λάρισα. Και άκουγα τον Ζαΐρη από που έκραζε τους Ηρακλειδείς. Ναι, ναι. Που η Λάρισα και ο Κούγιας καταψήφισαν τον Ηρακλή και αυτές οι φλωρούμπες πάνε να παίξουν με τη Λάρισα φιλικό. Ζαϊρικός είμαι σε αυτό το θέμα. Σε αυτό είμαι και εγώ Ζαϊρικός. Ζαϊρικός. Ναι. Είμαι Ζαϊρικός γιατί είμαι. Έχει λογική και βάση λογική, το σχολείο του. Φυσικά. Ναι, σε βρίζουν σε κάνω σένα και πα και παίζει φιλικό με τη Λάρισα. Ψηφίζουν και κάνουν. Ναι. Σε παρακαλώ τώρα, κρατάμε τα επίπεδα. Σε ένα τρώ χιλόπιτα από μια κόμενα σε ρίχνει στα τάρτα, σε κάνει σκουπίδι και σε λέει μετά πάνε να με βγάλει ένα καφεδάκι να το πληρώσει όλα εσύ. Το πράγμα είναι, έτσι. Αυτό έκανε ο Ηρακλής. Ναι, δεν το πας, δεν το κάνεις γιατί χάνεις κύρος, χάνεις πρεστής. Κακό, κακό. Οι οπαδοί του Ηρακλής σε ποιο συλλαλητήριο θα πάνε. Θα μοιραστούν εννοείται. Θα υπάρχουν και κάποιοι. Γιατί δεν μοιραστούν. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχουν. Θα γίνουν με, ναι. με τον αριστερό. Κομμουνιστές. Πολλές κομμουνιστές. Θα είναι και με το. Γιατρά, για πάνε με σημαία του τη ελληνική στο Καφτατζόγλιο. Χλωμός είσαι, δύσκολος. Φας ξύλο. Θα βγει ο Μάνος τώρα, θα μας τα πει, κάτσε. Θα φας σκοτίνας. Σκοτίνας, λέει ο άλλος. Θα φας ξύλο. Ναι. Βέβαια. Και στον Άρη έχουμε, λέει, χολύπτης, έχουμε μπερδέματα. Και εκεί με ελληνικές σημαίες τι δεν έχουμε. Σε όλες τις κερκίδες. Και στην Τούμπα, πάμε. Στην Τούμπα έχω δει τώρα στα ευρωπαϊκά μάτσα είχαν. Στην Τούμπα πλακώνονται μεταξύ τους. Ναι. Καλά, όλοι πλακώνουν μεταξύ τους. Και στο Καφτατζόγλου πλακώθηκαν προχθές. Κάτσε ρε φίλε. Κάποιοι έμπαιναν μέσα, λέει κούτρα και τους αμάτσα. Άλλο αυτό ρε φίλε. Και άλλο να λέει εγώ είμαι παοξής δεξιός και εγώ είμαι αριστερός παοξής και εγώ είμαι αλβανός παοξής και εγώ είμαι τουμπιώτης παοξής και να γίνεται. Ναι, έχουμε γίνει πολλοί παοξίδες. Ναι, γιατί μαζέψετε πολλές κοινωνικές ομάδες και θα γίνεται ο πύργος της Βαβέλ εκεί πέρα τέλος πάντων. Ναι. Αφήνουμε λίγο τα κοινωνικοπολιτικά τα οποία μας απασχολούν όπως αρμόζει όπως πρέπει. Ναι. Πάντως το ερώτημα ισχύει. Να ψηφίσουν και όταν βγουν στη δεύτερη ώρα στο 90-90-90 να μας πούν. Ηρακλειδέας φίλος μου. Ναι, κάτσε. Ναι, ναι, θα το διαβάσουμε. Να ναι. μας πούν ποιο συλλαλητήριο από τα δύο θεωρείται πιο σημαντικό. Αυτό για τη Μακεδονία ή αυτό για τα κοινωνικά προβλήματα της καθημερινότητας. Ποιο από τα δύο θεωρεί ο κόσμος ότι θα πήγαινε σε ποιο από τα δύο. Ναι. Κάνουμε γκάλο. Ποιο θεωρείται ποιο. Αν θα πήγαινε στον κομμουνιστό που λες. Στον δεξιό. Που έχει να κάνει με τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Έφυγες, φώτα, νερά, ήταν... τηλέφωνα, δουλειές, τράπεζες, κατασχέσεις. Ναι, και ναι, ναι, ναι. Ή πήγαινε... το όνομα της Μακεδονίας. Είναι πιο σημαντικό. Ποιο από τα δύο. Άρα λέει ο φίλος μου Ηρακλειδέας ο Μίτσος. Άρα φιλικό Ηρακλής δεν θα δώσει με ομάδα σούπερ κλίκας. Δηλαδή. Δεν θέλει να δώσει φιλικό, λέει προφανώς με ομάδα. Αυτό είσαι εδώ. Ναι. Η θύρα 10 θα αποφασίσει. Η θύρα 10 θα αποφασίσει. Λοιπόν, πάμε λίγο μια που πιάσαμε σιγά σιγά τα αθλητικά. Ναι. Έχει σήμερα καταπληκτική συνέντευξη. Όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά είναι καταπληκτική συνέντευξη του Γιώργου Ζαΐρη στην Μέτροσπορ, πρωτοσέλιδο. Ο παίκτης ο οποίος διχάζει πάρα πολύ τους παοξίδες. Γιατί τους διχάζει. Γιατί οι περισσότεροι θέλουν να παίζει. Ναι. Οι περισσότεροι θέλουν αδικά. Να παίζει. Όχι άδικα, μαζί του είμαι. Και εγώ μαζί του είμαι. Μια ποδοσφαιρική τοποθέτηση. Ναι, Diego Μπίσερμαν, απλά να του βάλουμε λίγο στον κόσμο. Diego Μπίσερμαν, να πάρει να διαβάσει συνέντευξη. Εμείς θα δώσουμε tips εδώ με τον Κωστή και θα σχολιάσουμε πολλά από τα πολύ σημαντικά που λέει ο Diego Μπίσερμαν στον Γιώργο Ζαΐρη σήμερα στη Μέτροσπορ. Δώσε, ναι. Ο Μπίσερμαν. Μάστα. Είναι πολύτιμος για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει χαφ να κατεβάσει την μπάλα και στους κλειστούς χώρους να τριπλάρει, να πασάρει, να σουτάρει, να κάνει. Δεν έχει τέτοιο χαφ. Ο Πέλκας δεν έχει τις δεξιότητες του Μπίσεσβαρ. Εγώ σε αυτό που λες, αυτό που λες για να μην χαθούμε, κυρίως από δεν έχει χαφ να κρατάει την μπάλα υποπίεση. Ένα αυτό. Δεύτερο. Κυρίως δεν κρατάει άλλο την μπάλα σε αυτό. Επειδή ο Πέλκας δεν βγαίνει γιατί είναι μαμούνι και χώνεται και κάνει κεράνι. Κάνει μπούκες, παίζει δεύτερο φόρ. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν χωρέσει μαζί αριστερά. Τύπης ο Μπίσεσβαρ έξω αριστερά. Έτσι παίζανε κάποια στιγμή. Με Μπίσεσβαρ Πέλκα, ναι. Αυτό είναι ορθολογικό. Αν ο Βιερίνια ήταν 27 χρονών, 26-28 και είχε το full back. Και δεν θα έπρεπε να γυρίζει ο Μπίσερ, βάλες πίσω, ε! Ένα αυτό και ότι θα πρέπει να ανεβαίνει πολλές φορές απάνω ο Βιερίνια. Ναι. Για να παίζει από τη γραμμή της περιοχής και μέσα ο Μπίσερ, για να μπαίνει δεύτερο center forward ο Πέλκας. Ναι. Αυτό τώρα με τις 33 ο Βιερίνια. Αντελένο. Είναι λίγο δύσκολο να γίνει σε αυτό το στυλ. Θέλει να σαν το λιμιό. Εκεί πέρα κάτσε, τώρα έρχεται ο Τόσκα γιατί περιμένουμε αλλαγές. Θα πάρει ο Τόσκα την πλευρά, ο Βιερίνια θα ελευθερωθεί και θα μπορεί να παίξει είτε δεξιός εξτρέμ. Μιλάς με τον Βιερίνια. Μιλάμε με τον. Ρώτα τον, θες να παίξει δεξιός ή αριστερός εξτρέμ. Από πέρσι το έλεγα ότι θέλει. Θα το μιλήσει σε ιδιωτικό επίπεδο. Ναι. Πες άμα έρθει ο Τόσκα και είναι καλός
πέρσι που πιάμε καφέ το Μάιο, τελευταία φορά που βρεθήκαμε, μου λέει: εγώ παίζω μου πει προπονητή, αλλά αυτό που θέλω είναι να παίξω μπροστά στα εξτρέμ. Ναι. Αυτό θέλει και ο Βιερίνια. Μπορώ να το κάνω. Πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ο Βιερίνια είναι ένα παίκτη που είναι σκόρερ. Ναι. Εσεί εκεί πέρα πλην του Βάρντα δεν έχετε εξτρέμ που να σκοράρει εύκολα. Ο Ζάμπα είναι δύσκολο στον γκολ. Ναι. Ο Λιμιός είναι δύσκολο στον γκολ. Ναι. Ο Λάμπρου που ήταν εύκολο στον γκολ, το στείλατε στο διάολο. Ναι. Ποιους άλλους εξτρέμ έχετε? Και ο Πέλκας είναι δεκάρι. Δεν είναι εξτρέμ, ναι. Ο Μπίσεσβαρ που δεν είναι δεκάρι. Και αυτό δεν βάζετε, έχει το βάζετε και άλλα τα καλφώνει. Ναι. Στο τελικό κυπέλου έτσι παίξανε. Το έβαλε μαζί με τον Τζάλμα. Έφυγε πρόπερση, πρόπερση πότε ήταν. Στο Βόλο. Ναι. Λοιπόν, οπότε έχοντας εξτρέμ που σκοράρει μόνο ο Άρντα. Και στα περισσότερα μάτσο ο Βάρντα δεν ξεκινάει βασικός. Πρέπει να το δείτε αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να περιμένετε από τον Πρίγιοβιτς και από τον Μπέλκα και από τον Βιερίνια και τον Μάτος να σκοράρουνε. Χθες άκουσα μια πολύ ωραία ανάλυση ενός ακροατή που συμφώνησα κατά το ίμιση ναι. ότι ο Μάτος πλέον θα ήταν προτιμότερο να πάει ως εξτρέμ ναι. και να γυρίσει πίσω στον μπακ ο Λιμιός. Λάθος. Για να μου πεις γιατί λάθος. Γιατί φαίνεται ότι ο Μάτος, όσο περνά τα χρόνια, εγώ υποκλίνω στο Μάτος, ναι. χάνει από ανάσεις και δεν μπορεί να κάνει πολλές κούρσες. Εκτός αν είναι ακόμα νωρίς και θέλει χρόνο να ανεβάσει. Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλοί πλάγιοι μπακ οι οποίοι ανεβαίνουν από πίσω και κάνουν ζημιές. Ναι, αλλά πόσες κούρσες μπορεί να κάνουν σε ένα παιχνίδι κοστίμου, αυτό είναι το θέμα. Περίμενε. Το 99% αυτών, αν παίξουν εξτρέμ, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Έχουν μάθει δηλαδή να παίρνουν χώρο μπροστά. Άμα έβαζε στο Λίνο Εξτρέμ, ναι. κακά του θα έκανε. Θα σου το πω εγώ το έργο. Τον έβαζε κάποιες μέρες και όντως δεν τραβούσε. Αν έβαζε το Βασίλη Μπορμπόκη Εξτρέμ, ναι. θα έκανε κακά του. Ναι. Άμα έβαζε, ξέρω εγώ, ποιο να σου πω καλό μπακ. Πες μου καλούς μπακ. Που ας πούμε υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής. Μπα λεγόταν, πώς λεγόταν. Ένας μαύρος να πούμε. Του Ηρακλή, ο Ντεμπαμπά. Όχι, Ντεμπαμπά. Ένας στην Ξάθη, ένας μαύρος. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Λες δηλαδή ότι οι μπακ αυτοί που έχουν μάθει να παίζουν θέλουν χώρο μπροστά τους και αν βρεθούν μπροστά. Γι' αυτό ο Βιερίνια στα 32 είναι πολύτιμος ως μπακ. Άμα το βάλουμε εξτρέμ 32-33, δεν ξέρουμε σε κλειστούς χώρους πώς θα αντιδράσει. Από πίσω ερχόμενος είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, αλλά με τις μεγάλες ομάδες έχει ζόρι ο Βιερίνια γιατί εκεί τον τουμπλάρουν. Πόσες θα είναι οι μεγάλες ομάδες που θα παίξει ο Πάο? Στην Ελλάδα 3-4 μάσα είναι τα ζόρια. Για αυτά τα 3-4 μάσα είναι ζόρι. Δηλαδή στο Καραϊσκάκη, στο Βικελίδη, στο Άκα και τα εντός στην Τούμπα. Που μπορούν κάπου. Αυτά είναι. Αυτά, ναι. Τα άλλα τα φιλικά και τα άλλα δεν. Λοιπόν, έχει πολύ ωραία τύψη ο Μπίσερ. Λέει αν θα κουρευτώ, αν το ρωτάει ο Ζαΐρης γιατί του κάνει και πικάντικες ωραίες ερωτησούλες και χαβαλέ. Του λέει θα κουρευτείς αν πάρει ο Πάκ τον ντάμπλ. Και λέει ρωτήστε τη γυναίκα μου, αλλά θεωρώ δύσκολο να με αφήσει να το κάνω. Άρα η κάνει γυναίκα, γυναίκα του παρέα με του Βέρμπλουμ τη γυναίκα, ίσως. Προφανώς όλες οι γυναίκες τους έχουν μελουρί, δεμένους. Ναι. Και χθες, γιατί δεν το ήξερα, για να μην το παίζω ξερός, έμαθα ότι ο Καρέλης είναι παντρεμένος και με παιδί από τα 25-26 του. Είναι καλό αυτό να είναι οικογενειάρχηδες. Ναι. Φυσικά τι, να τρέχουν σαν μαρκίστες. Θα τρέξει στα 45 σαν μαρκίνα. Α, δεν με νοιάζει τότε. Τότε δεν θα είναι παίξου πάω. Κάνε ό,τι θέλει. Είναι καλό για την ομάδα σου. Ναι, μένα δεν με ενδιαφέρει να κάνουμε μετά. Γι' αυτό άμα τρέξει στα 45 σαν μαρκίνα, ναι. γιατί μετά όταν είναι μικρό ναι. και τον βάλει εκεί πέρα στο κλουβί, μετά στα 45. Ξυπνάει το θηρίο μέσα του. Βέβαια, γιατί το. Άσε το ήρθε, είναι καλό να πούμε. Βρε, εμένα είναι καλό για την ομάδα, δεν με ενδιαφέρει μετά. Βρε, άντρα γυναίκα, το μάντρωσε μέσα στα 40-45 ξεμαντρώνεται. Θα σπάσει το κλουβί και θα γίνει χαμό μετά. Όχι, τώρα είναι καλό. Τώρα. Τρόμπε, ναι. 25 χρόνια κάνει δύο παιδιά, ούτε γύφτη δεν κάνουν στα 25 δύο παιδιά. Κάνουν. Και τρία κάνουν και τέσσερα. Μου σε τριτοκοσμική χώρα γίνονται. Λοιπόν, έχουμε και άλλα για τη συνέντευξη του Μπίσεσβαρ, αλλά ακούστε κάτι. Ρε φίλε, τι έχουμε. Τα μούτρα. Γιορτή για τη συγκομιδή κάναβη στο ξυλόκαστρο, στο Sky. Τι έχουμε γιορτή, γιορτάζουμε που μαζεύουμε κάναβη. Εκεί φτάσαμε. Τέκνο μου! Δέσανα, γιορτάζουμε, μαζεύουμε κάναβη! Τι γιορτή είναι αυτή στο Σιδηρόκαστρο? Γιορτή λέει για τη συγκομιδή κάναβη στο Ξυλόκαστρο. Και έχουμε και απευθείας είδηση. Τι είναι αυτά, δεντράκια! Ξυλόκαστρο Πελοπόννησο είναι. Νομίζω, μην μπούμε καμιά χοντράδα. Νομίζω. Ναι. Και τι κάνω τώρα, μαζεύω τις κάναβες και δώσ' του. Α, να τα κοστί μου. Γιατί η κάναβη είναι ένα φυτό το οποίο κάνει θεραπευτικές. Πολλά καλά κάνει, βέβαια. Με κάναβη, βέβαια, δεν σου το κάνει χιλιαδιό. Δεν το συζητάμε. Αυτά τα βρωμοτσιγάλα που καπνίζεται, νομίζω. Εγώ δεν καπνίζω. Φίλε. Λέω ρε, παιδί μου, κάνουν λιγότερο κακό ή περισσότερο από την κάναβη. Πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Γιατί δεν τα λέμε. Εδώ αυτά είναι τριφερούδια, ρε φίλε. Ναι, είναι τριφερούδια. Κάνουν καλά πράγματα για. Ναι, αλλά είναι τριφερούδια, αλλά στο κράτος δεν αφήνουν ποσοστό. Αφού δεν τα οργανώσαμε σωστά, δεν σε όλα δει τι κάνουν, τα έχουν οργανώσει. Πάντως εγώ τσιγάρα στους φίλους και τα λοιπά. Ναι. Παίρνω από τα παράνομα, από τα λαθρέα. Α, του φτιάχνω στο λαιμό, μπουμπούκι. Μια χαρά και τα λαθρέα.
έχει στην Εγνατία επάνω είναι η Ρώση που τα πουλάνε. Ξέρω, ξέρω. Αστυνομία δεν πάει ποτέ εκεί να κάνει. Πάει, του μαζεύει κατά διαστήματα, ναι. Ποτέ, ποτέ. Λοιπόν, ποτέ, ναι. Η Wit Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπεις αθλητικά για να απολαμβάνεις τις καλύτερες φάσεις της ομάδας στο ποδόσφαιρο. Απόκτησε την σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Wind στο 13800 ή στο wind.gr κάθετος Vision. Και σε περίπτωση που πετύχετε εσείς εκεί απ' έξω μας ακούτε στη μέση ένα παιχνίδι, μπορεί να το δείτε από την αρχή με τις εκπληκτικές δυνατότητες Wind Vision της πρώτης Android TV στην Ελλάδα. Android TV. Ανδρώνης TV έρχεται. Ναι. Έρχεται, ναι. Μπράβο. Πρόσεξε να δεις. Το ερώτημα όταν ανοίξουμε γραμμές είναι ποιο πιστεύετε ότι από τα δύο συλλαλητήρια. Φαγώθηκες. Είναι ναι. πολυτιμότερο για την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο. Των κομμουνιστών που λες και εσύ. Των κομμουνιστών ή των ακροδεξιών. Ή των δεξιών. Για το ή των πατριωτών. Των πατριωτών. Πατριωτών είναι καλύτερη. Των Ελλήνων. Των Ελλήνων. Τον Ελλήνων. Πάμε, πάμε διαφημιζούλες και επιστρέφουμε. Σ' άκου και σ' άκου και να ακούσουν και οι ακροατές, διότι οι μπαταρίες αυτοκινήτου Standard Plus One είναι οι κορυφαίες και αυτό το γνωρίζουμε άπαντες. Αυτό όμως που πρέπει να γνωρίζουμε από σήμερα είναι ότι οι μπαταρίες Standard Plus One είναι οι μόνες στην Ελλάδα με εγγύηση 4 ετών. Και αυτό γιατί υποστηρίζονται από νέα εξελιγμένη τεχνολογία κατασκευής Punched Grid και Grid Protection για καλύτερη απόδοση, ασφαλέστερη χρήση σε δύσκολες συνθήκες όπως θερμοκρασίες και κρεβασμοί, αλλά και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Standard Plus One λοιπόν, η μόνη μπαταρία αυτοκινήτου στην Ελλάδα με γραπτή εγγύηση 4 ετών. Θες μπαταρία? Η απάντηση είναι μία και λέγεται Standard. Καλό πρωινό σε όλους. Να σε κάνω ερώτημα, ρε φίλε. Πέντε. Ένα δικό μου καλό γλυκό πουλάκι με ενημέρωσε. Πουλάκι. Πουλάκι, πουλάκι. Υπαετός μάλλον, ναι. Με ενημέρωσε ότι ο πρωθυπουργός μας, ο Αλέξανδρος, είναι από χθες το βράδυ εδώ. Σε ποιο ξενοδοχείο λες να είναι? Άντε να σε δω τα αντανακλαστικά σου. Ή στο Χάγιατ θα είναι. Στο Χάγιατ. Ή στο Πόρτο Παλάς του φίλου μου του Μαμαδά. Όχι. Πού είναι? Για πάρε λίγο πιο κεντρικά. Queen Olga. Λίγο πιο κάτω. Intercontinental. Έλα ρε Κωστή, όλα τα ξενοδοχεία είπες. Ένα, το σήμα κατά τεθέν, ε! Άμπεσε! Σνέβο! Τα μούτρα του κίτσα, κατά τα είναι και δίπλα στην έκθεση ακριβώς. Κανονικά στο άμπεσε έπρεπε να πάει. Εκεί που δίναμε προφορικά στα αγγλικά για τον Lower. Μας κάνανε αυτό για τον Κύπριο. Δίνατε τον Κύπριο και κάνατε τον Κύπριο. Για δεξιή τον Κύπριο. Ναι, κάτω θα βλέπει παραλία, φάτσα, κάρτα, φέτα, όλη η πόλη. Εκεί ναι. θα είναι. Πού, στο Μακεδονία Παλάς. Ναι, παρότι ο Ιβάν όμως από ό,τι μου είπε αυτό το πουλάκι, ο Γιπαετός, ναι, ναι. μου είπε ότι είναι δυσαρεστημένο με τον Τζίπρα. Θα το ρωτήσω αυτό το Γιπαετό. Να το ρωτήσει. Δεν αμφιβάλλω για τα πέταγμα των φτερών. Ναι, ναι, ναι. Όμως. Όμως, τώρα όμως. Πάμε στο όμως, ναι. Γιατί όταν έκανε εξαγγελία ο κύριος Τσίπρας, ναι. Ο Γιωργάκης μπαμπά, άρχισε ναι. να βγάζει τα 40.000 κόσμο της Τούμπας κτλ. Δηλαδή, σαν να του έκανε πάσα. Πάσα, ασίστ. Ναι. Μπίζε, βάλε πρίγιο τον γκολ. Βάλε πρίγιο τον γκολ. Αλλά δεν είναι ικανοποιημένοι. Σου λέω και δεν ξέρω μην πετάξουν αλλού. Πάνε σε άλλα χρώματα, όχι κόκκινα πλέον πολιτικά. Αυτό το ξέρουμε γιατί ναι. ο Θωμαίδης, άλλος γηπαετός, μας είπε να πούμε το θέμα. Ναι, ναι. Ό,τι να πούμε, ο κύριος Ισαβίδης έπινε να πούμε κοκτέιλ Μαρτίνο, μοχίτο κτλ. Με ναι. τον Πρωτόταυρο. Εντάξει, έχουν το μέγα αυτοί μαζί, ρε σύμπος. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Έχουν το μέγα. Δηλαδή, άμα εγώ με εσένα είμαστε σκοτωμένοι, αλλά έχουμε μια επιχείρηση 100 εκατομμυρίων, δεν θα μιλήσουμε για το κοινό συμφέρον. Άμα είναι έτσι, το μοιράζουν και το πρωτάθλημα, άμα είναι. Ας πάρω εγώ πρωτάθλημα, ας πάρει ένα κύπελλο και Ολυμπιακός. Α, θες έτσι δηλαδή. Ο, δεν θέλω, αλλά σου λέω τώρα πώς το σκέφτεσαι. Όπως το 2001, ας πούμε. Τι έγινε το 2001. Αυτά που παίρνω πάω πάντοτε, ρε παιδιά, είναι μπισμπιζέ των αλωνών, είναι. Ναι. Έχω πάρει ο καημένος πέντε πράγματα, έχω πάρει. Πώς ναι. λες. Με τόρτι όμως. Ότι με 80-20 διαιτησία υπέρ του Ολυμπιακού το 2001 με γκαγκάτσι μεγαλομέτωχο ναι, παροξύ. Ναι. Στο τελικό είχε σφύριγμα εσύ υπέρ. Τι σφύριγμα, τόρτι τον έριξα ρε Κωστή. Με 4 μέτρα. Ο Μπορμπόκης 4 μέτρα ξεχασμένος ήταν. Έπαιζε η ομάδα του Κουζού με του Λογαράνα που με θα και παίζανε. Πες τον να λέει για να κάνει οικονομία, τα λαθρέα ναι. τσιγάρα έχουν κατώτερη ποιότητα και 10 φορές περισσότερη πίσα, μην πάθει τίποτα η γλώσσα. Δεν μου λες τώρα. Που παίρνεις, ναι. Δηλαδή, άμα είναι να βγάλω εγώ τον καρκίνο, ναι. Το ποιότητα τσιγάρο είναι. Είναι η. Τι έχει μέσα το DNA. Όλα παίζουν ρόλο όμως. Ο άλλος δεν κάμπησε. Προκαλείς, ο άλλος ναι, δεν κάμπησε τσιγάρο στη ζωή του και καθόταν πίσω από ναι. τα λεωφορεία και κόλλησε καρκίνο μας το. Εντάξει, χτύπαξε. Λοιπόν, θες να πάμε γραμμούλες. Έχουμε αρκετά θέματα. Εγώ θέλω να πάω γραμμούλες και να ξανακάνω το ερώτημα το κοινωνικό ναι. γιατί μπάλα είναι της πλάκας του Σαββατοκύριακο. Δεν έχω, έχουμε εθνικές, έχουμε ποιο, ποιο από τα δυο συλλαλητήρια θεωρείται πιο σημαντικό και γιατί. Και γιατί, θα μου δετηλογίσετε και το γιατί.
Πάμε να πάρουμε καλημέρες. Μπορείτε να μας βρίσετε, να μας πείτε το γιατί. Α, εγώ δεν θέλω. Μπορείτε να μας σχολιάσετε και να πείτε το γιατί. Ναι. Το να μας βρίσετε ή να σχολιάσετε χωρίς να αιτιολογήσετε. Επιχειρήματα, έτσι γιατί θέλετε να πείτε κάτι εμείς, το κόβουμε. Έτσι, ναι, είμαστε ξεκάθαροι. Ωραία. Λοιπόν, τα 390 είναι δικά σας. Να πούμε μια καλημέρα πάνω απ' όλα. Έτσι, να πάμε όμορφα στις δουλειές μας. Καλή υπομονή να βγειδούμε σήμερα γιατί η πόλη μας θα γίνει ανάκατα θέλοντας και εμεί. Θα πέσει ξύλο. Άντε πάλι με το ξύλο. Θα πέσει ξύλο. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Oh. Την εκπομπή αυτός που σας έβγαλε το όνομα να του κάνετε μήνυση για δυσφήμιση πρώτον. Θέλω να έρθω με σημαία ελληνική στο Καφτατζόγλιο. Oh. Θα βγω όρθιος από εκεί. Θα σας αντιστρέψω την ερώτηση. Ποιος δημοσιογράφος ή παραγωγός μπορεί να έρθει στο Καφτατζόγλιο από το Μετρόπολη. Εγώ ήρθα πέρσι. Πότε? Πέρσι ήρθα. Πάω Κλεβαδιακός. Παίζαμε εκεί το κύπελλο. Μιλάω όταν παίζει ο Ηρακλής, κύριε Κουλιανέ. Εντάξει, δεν έρχεται ο Παναγιώτης ο Σωτηρόπουλος. Ο Γιάννης ο Τσερβίνης. Ο κύριος Κόκκινος δεν έρχεται. Ο Γρηγόρης ο Κόκκινος. Ο Γρηγόρης ο Κόκκινος. Αν και ο Κυλώνης εχθές. Ο Θανάσης ο Κυλώνης δεν έρχεται. Ο Κυλώνης είπε δεν τον έχω δει ποτέ τον Κόκκινο στο Καφτατζόγλιο. Τι πράγμα είσαι. Μισό λεπτό. Δεν μπορεί γιατί δεν έχει ποδήλατα. Του κλέψαν τρία ποδήλατα. Όλα τα ακούσα κουφάλα. Τι πράγμα είσαι, ρε. Τι πράγμα είσαι, ρε Σκοτίνα. Εγώ θέλω να μάθω γιατί βγάζετε τόσο πολύ μίσος. Ναι, ναι. Που έρχεται ο επενδυτής στον Ηρακλή. Ποιος έβγαλε ρε μάνο μίσος, πες μας τώρα χωρίς πλάκα, ποιο είναι το μίσος. Ποιος επενδυτής ρε. Ποιο γνωρίζετε τι δύναμη έχει. Δίσαν τον Γιάνκα με κουστούμι και τον βάλανε εκεί ότι είδε ο τρελάνης ρε. Μάνο τώρα χωρίς πλάκα σοβαρά για τον Παπαδόπουλο, εγώ γνωρίζω αρκετά πράγματα γιατί συνεργάζονται σε Αμερική με τον γαμπρό μου. Στα λέω, ρε δεν πλήρωσε τη σουίτα του Κάρι να πούμε. Για τον Σορούρ δεν το γνωρίζω, αλλά αυτό που μαθαίνω είναι σοβαρό. Πες μου λίγο κάτι πάντως, χωρίς πλάκα τώρα, γιατί το λες και το ξαναλες. Δηλαδή, αν έρθω Καφτατζόγλου, εγώ θα έχω πρόβλημα. Αυτό που λες. Δηλαδή, εσύ που με ακούς, που είσαι φιλαράκι μου, δεν θα πεις εντάξει, μωρέ τώρα, τι έγινε, τρελαίνες. Δηλαδή, όλα οπαδικά, χωρίς πλάκα τώρα. Πού να προλάβω, ρε τρελό. Δεν θα προλάβεις. Τα φίλες έχουν πάρει βάμα, είσαι τρελή, ρε. Στη Σκοτίνα θα με στείλουν κατευθείαν συστημένο. Κατευθείαν, ρε, δεν θα προλάβεις. Δεν θα προλάβω, εντάξει. Θα πάτε πιο αργά πάνε. Τι πράγμα είσαι. Πάντως, λοιπόν, τον Παοξή τεχνικό διευθυντή, τον περιπτερά που είχατε εκεί πέρα, δεν σας πειράζει. Τον οπαδό του ΠΑΟΚ. Τον οπαδό του ΠΑΟΚ, τον τεχνικό διευθυντή που έχετε βρε κότες να πούμε. Για πες μας. Νάτος ο Φλόκος από το κουμπαράκι. Για πες μας ρε κουρουμπαγλά να πούμε πρωί πρωί. Λες γιατί με τη Λάρισα γιατί δεν θα γίνει το φιλικό ο Ηρακλής που δεν θα γίνει το φιλικό. Δεν με νοιάζει ρε ποιος θέλει. Όχι δεν φταίει ο Ηρακλής. Δηλαδή του χρόνου που θα είμαι στη Σούπερ Κλίκα δεν πρέπει να παίζω. Με ΠΑΟΞΗ τεχνικό διευθυντή. Γεια χαρά, επόμενη γραμμή, άντε μπράβο. Καλά, μπορούσε να πει τώρα και ο Μάνος και άλλες ομάδες έχουν πρόεδρο Ολυμπιακό ιδιοκτήτη. Έχουν άλλες ομάδες, ξέρω εγώ, είχανε ΑΕΚ. Δεν είναι αυτόνομοι όμως. Μόνο είναι ότι υποσχέθηκα τον κύριο Καρυπίδη, θα είμαστε χορηγοί τουλάχιστον τον επόμενο 1-2 χρόνια. Ο Παπ είναι αυτός. Ο Τόμ Μάπας. Γιατί ρε, έχει σου λέω. Δεν πλήρωσε τη σουίτα σε. Έχει σου λέω όμως, δεν είναι, έχει. Για να σου λέω, έχει, αφού ξέρουμε πράγματα. Όπως ο Δρός. Ο Δρός. Πάμε καλημέρες, έχουμε γεμάτο κέντρο, έλα φίλε. Ναι φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ονα. Χρήστος Πάουκ. Πώς? Χρήστος λέω Πάουκ. Χρήστος Πάουκ, γιατί το άκουσα λίγο συνδυαστικά και δεν το πιάσα καλά. Γρήγορα θέλω, ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση λίγο. Μάλιστα. Στους δυο σας και στους δυο λίγο εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, επειδή φεύγω Κυριακή, φεύγω Δευτέρα, φεύγω για Γερμανία, θέλω να δώσω το διαρκείας μου. Δεν μου χρειάζεται εμένα εδώ. Δώσε στη μαύρη αγορά, θα το δώσουμε εμείς. Κάτσε ρε, ο άνθρωπος τώρα θέλει να κάνει δωρεά. Αν είναι αγορά, εμένα δεν μου χρειάζεται, δεν μου προσταθέρει κανένας, να το δώσω. Να πούμε. Λοιπόν, φίλε, εάν θες να το δώσεις, θα το φέρεις εδώ με ονοματεπώνυμο. Δώσε στον κόκκινο. Ποιος είσαι και θα πούμε ότι είναι μια δωρεά του συγκεκριμένου φίλου, θα το κάνουμε κλήρωση. Όχι, ρε, δώσε. Θα το δώσουμε σε ένα δικό μας μαύρη αγορά. Όχι, δικό μας. Θα το πούμε. Α, αυτά τα χριστιανικά τώρα. Θα το δώσουμε μαύρη αγορά. Θέλει να το δώσει σε ένα. Καλύτερα να το δώσει κάποιον που δεν είναι από αυτούς τους άνεργους που δώσει και χίλια ο. Ούτε σε άνεργους τίποτα. Έχει κάτι άνεργους που έχουν 80.000 ευρώ το χρόνο εισόδημα. Δεν τον πιάσα που λοιπόν, βρες ένα φίλο εκεί στο καφενείο και δώστε το. Λοιπόν, αυτό από εκεί να τα αφήσω εκεί, πώς θα γίνει τώρα, πώς θα γίνει, πρωί, το απόγευμα. Τα τραβάει ο πισινός και εσένα. Έλα από εδώ, άφησε το κάπου, άφησε τα στοιχεία σου όλα και θα πούμε ότι ο ένα συγκεκριμένο είναι ο παδό από τη Γερμανία, ο Τάδε. Έλα τη Δευτέρα, φεύγει, είπε τη Δευτέρα. Ναι. Έλα 2 παρατέταρτο εδώ πέρα να το κληρώσουμε τον κόκκινο εδώ πέρα. Έτσι. Έλα δώσω Κωστή. Έλα 2 παρατέταρτο να το κληρώσουμε. Έγινε. Ωραία.
Ωραία. Θα πιούμε καφεδάκι. Έλα, άμπραγο, γιατί ακούγεται πολύ ωραίος ο τύπος. Κεράσιο κόκκινος καφέ. Καφεδάκι και ένα κοκκινός εδώ ο Κωστής σε όποιο τυχερό εκείνη την ώρα στείλει. Να πάμε επόμενη γραμμή. Άντε, μπράβο. Πιούμε να το γνωρίσουμε. Ναι, είναι ωραίος ο κύριος. Στη Γερμανία και σου λέει: εγώ δεν θα ξαναπάω άλλο μας, να το δώσω κάπου να πιάσει το πόδι. Ούτως ή άλλως τώρα, σάμα τι πιο. Και αυτοί που είναι παοξίδες και πήραν διαρκές πολλά μας θα δούνε. Κάποια κοτρόνα θα πέσει, κάποιο μαχαίρι θα βγει. Πάμε στον επόμενο φίλο. Αλλά εισιτήρια δεν πήραμε τον Όβι γιατί φοβάμαι. Προνοώ φέτος. Προνοώ φέτος. Σε ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να παίξουμε την ΑΕΚ με κόσμο. Αυτό με ενδιαφέρει. Και προνοώ έστω και το μισό τη εκατό το αποκλείω στο ΠΑΟΚ. Πάμε. Κοιλιά κάνεις. Ναι. Πάμε. Ναι. Γεια σου, παιδιά. Να τόσο έξι. Τι γίνεται. Καλώς καλή, καλή επιτυχία. Καλώς που, που τη θεωρώ δεδομένη. Ποια για ποιο πράγμα. Λοιπόν, δεν μας είχε ξανακούσει προφανώς. Α, πρώτη φορά μιλάω. Ναι. Θα πω σε αυτό που είπε ο Κωστής, ότι το back, τα extreme έχουν γίνει back. Τα back δεν γίνονται extreme. Και όλα τα back ξεκινήσαν extreme. Το μεγαλύτερο αριστερό back για μένα όλων των εποχών, ναι, ναι. Ο Νίκος ο Μπαμπακούλας, ξεκίνησε από extreme. Στη Λαυριωτική έπαιζε εξτρέμ, ναι. Απέτυχε και γύρισε στα μπακ και έκανε μεγάλη καριέρα. Είχε και σωματικά προσόντα, ήταν ψηλός και στο κεφάλι ήταν καλός, ο Βαβακούλας ήταν ο Λόμπακ. Και πολύ νεύρο, πολύ τζαμπουκά, ήταν και τέχνη. Όπως και ο Στράτος Αποστολάκης και ο Γιούρκας ο Σιταρίδης. Βέβαια. Μεγαλουργήσαν στα μπακ. Κωστή, την εκπομπή με τον Αλέφαντο θα την κάνει. 6,5 με 8. Αναμεταδίδεται από το Super TV. Μάλιστα, 6,5 με 8. Ναι. Μάλιστα, γι' αυτό δεν μπορείς. Τώρα το ART έγινε να πούμε τοπικό και καταλαβαίνεις τώρα αναμεταδίδεται. Ναι. Ψάξε βρες τώρα που είσαι και τι είσαι. Είναι πρόβλημα, ναι. Επίσης, είναι άδικο ρε παιδιά, επειδή ένας βλάκας πετάει μια φωτοβολίδα να τιμωρούν την ομάδα. Έχει αλλάξει αυτό, είπαμε. Κατά πολύ πλέον με τη φωτοβολίδα είναι πρόσημο. Να ξέρεις, απλά άμα το κάνεις τρεις φορές, τότε θα τιμωρείται. Άμα δεν σκοτώσεις την κερκίδα, δεν αφαιρούν. Ναι, αλλά θα πρέπει να σταματήσουμε. Επόμενη γραμμή, σα πάμε καλά. Ήθελα να το ρωτήσω για τον Μπατίστα. Έκανε δηλώσει, λέει ο Ολυμπιακός, ο Πάοκ και η ΑΕΚ, λέει, θα αποκλειστούν όλοι λέει, μέχρι το Γενάρη. Ο Μπατίστα. Ο Ντανιέλ, παιχτάρα. Πεχτάρα, προπονητής έγινε πουθενά. Δεν έγινε. Θα αποκλειστούν, λέει, όλοι το Δεκέμβριο, λέει, για να ασχοληθούν με το πρωτάθλημα. Θα σκοτωθούν έτσι, λέει αυτό. Έτσι, λέει αυτό. Πάμε, καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλά είστε. Καλά είμαστε. Λοιπόν, καλά να είστε. Καταρχήν παίρνω για τον Γκάλο. Για τον Γκάλο, ναι, να ακούσουμε τον Γκάλο. Για να ακούσουμε. Λοιπόν, ναι. Ποιο είναι πιο σημαντικό. Πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Για τη στιγμή μιλάμε. Ναι, γιατί ναι. Η ζωή είναι στιγμές. Σωστός, μ' αρέσεις. Είναι το μακεδονικό. Μ' αρέσεις. Κάτσε. Γιατί αν περάσει το μακεδονικό ραπ, να το βάλεις καλά στο μυαλό σου. Τι θα πάθουμε. Δεν μπορείς να τα αλλάξεις εσύ μόνο σου. Και τι θα πάθουμε, ρε φίλε. Άκουμε λίγο. Ότι θα πάθουμε. Να τελειώσω. Άσε να τελειώσω. Αν δεν πάρω σύνταξη, αν δεν έχω μισθό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δηλαδή ένα λεπτό. Τι είναι πιο σημαντικό. Η υγεία, η παιδεία, η δουλειά ή το όνομα. Θα με αφήσει να τελειώσω. Μα ρωτάω εγώ. Λέει αυτή τη στιγμή σήμερα. Δεν θα αλλάξει κάτι μέσα σε μια μέρα. Αυτή τη στιγμή είναι το μακεδονικό. Η καθημερινότητά μας είναι καθημερινότητα και την παλεύουμε κάθε μέρα. Αυτό λένε οι κομμουνιστές, ρε φίλε. Οι κομμουνιστές αυτό λένε. Αν θέλω να αλλάξω πράγματα, θα έπρεπε κάθε μέρα όλοι μας να είμαστε ενεργοί. Και όχι ανενεργοί. Ενεργείς εσύ. Το μακεδονικό είναι εθνικό θέμα. Δεν έχει να κάνει μόνο με χρήμα. Ναι. Κρύβει πολύ χρήμα πίσω του, αλλά τέλος πάντων. Μιλάω για το λαό. Ωραίος αυτή τη στιγμή είναι το μακεδονικό. Και κάθε μέρα ο Έλληνας πρέπει να απαιτεί από την κάθε κυβέρνηση κάτι καλύτερο. Αν ερχόταν μια κυβέρνηση και σου έφτιαχνε την καθημερινότητα, αλλά ναι. Σου έλεγε θα χάσουμε το όνομα. Αλλά όχι. Θα επέλεγες. Όχι. Τι δουλειά κάνεις, φίλε. Γιατί τι δουλειά κάνεις. Τι δουλειά κάνεις. Ναι, εγώ σας παίρνω κάθε μέρα στο 2 με 4. Να με γλυκέ, μου, γλυκέ μου άνθρωπε, χρυσέ μου άνθρωπε. Συνταξιούχος είναι. Τι δουλειά κάνεις. Λοιπόν, εγώ δουλεύω, είμαι δραμηνός, δουλεύω στην Αθήνα, πάω και έρχομαι δράμα κατά τα Αθήνα. Οδηγός. Οδηγός. Εργοδηγός. Εργοδηγός. Τεχνική. Ωραίος. Λοιπόν,
Πρέπει ο λαός κάθε μέρα να κυνηγάει. Έφυγες, ωραίος, πάρα ωραίος, πολύ ωραίος. Και όχι μόνο στην έκθεση, κάθε μέρα πρέπει να παλεύει για την καθημερινότητα του. Τώρα η στιγμή απαιτεί το μακεδονικό λέει. Έτσι λέει αυτός. Ωραίος, μια χαρά τα είπε ο εργοδηγός. Εγώ διαφωνώ. Μια χαρά για το φαγητό, τον έφυγε και αυτά που μας έρχονται στον ποπό. Καλά τώρα, αμαρθιο... πρέπει κάθε μέρα να τα κάνουμε. Αμαρθεί ο Τσίπρας και σου αφαιρέσει τον έφυγε, σου δώσει αύξηση και σου πει Μακεδονία θα είναι τα Σκόπια, θα κάνει κάτι κουλουτούμπες. Αν σβήσει όλες τις αναρθογραφίες του, φυσικά θα αποκράβω. Βρε εδώ πέρα. Το μακεδονικό να εδώ το γευγελί δεν τολμάς να μην πάρεις διαφήμιση τώρα. Άστο το παραμύθι τώρα και πάμε, σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς. Καλημέρα. Καλώς όνα, έλα. Κώστα. Μάλιστα. Το παιχνίδι Άρης Ολυμπιακός στο Χαριλάου. Ναι. Επίκαιρο. Αν κάνει κανένα λάθος ο Άρης και βάλει γκολ και κερδίσει τον Ολυμπιακό, τι βλέπεις μετά να γίνεται. Θα βρίζουν οι Αριανοί τους παίκτες που κερδίσαν τον Ολυμπιακό. Χουχουχου. Τι χουχουχου ρε. Ο φίλος ήταν του The Point. Έχεις δίκιο μαζί σου ρε. Την απάντηση έχω την πέρα. Δηλαδή παίζει Άρης Ολυμπιακός και ο Άρης πάει για Ευρώπη και ο Πάοκ για προτάσμα με τον Ολυμπιακό. Ναι. Ο Αριανός θα πει καθίσουμε να χάσουμε. Ποια Ευρώπη. Καλά αφήστε τα όμως αυτά για άλλες εκπομπές τώρα σήμερα. Όχι μόνο αυτό ρε. Άλλο λέω. Τι. Μετά θα έχουν να πληρώσουν. Αν θα έχουν να πληρώσουν. Ναι. Κοίταξε. Εάν δεν κλέψουν το σωματείο όπως παλιά τα προηγούμενα 20 χρόνια θα επιβιώσει. Αλλού το πήγε ο φίλος. Πήρα τώρα τηλέφωνο. Πήρες 3 μήνες νωρίτερα, ρε φίλε. Που είσαι πρωί, γιατί δεν πήρα μεσημέρι, γιατί άμα το ρωτούσε εκεί ήταν ο κόκκινος, έλεγε Βάγκορο. Πάμε, πάμε. Φύγε ραλίτη. Φύγε ραλίτη από εδώ πέρα. Σα παρακαλώ, φόραμε. Χαιρετούμε τα δικαστήρια, λέει. Είσαι σημασμένοι όλοι, σας ακούμε. Cool και rap. Καλημέρα, Λάνια. Μας ακούνε και στα δικαστήρια εκεί μαζεμένοι γύρω-γύρω. Πάμε, επόμενος. Καλημέρα. Τακτική θα μόνες. Καλημέρα, ναι. Σε ξέρουν εκεί. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώσονα, καλώσονα. Επειδή σας άκουσα και χθες, κύριε Ραπτόπουλε, και πολύ λίγο σήμερα, να σας ρωτήσω, είπατε κάτι χθες για την καθημερινότητα και για το όνομα. Ναι. Ποιο πιο σημαντικό για εσάς. Ποιο συλλαλητήριο. Όχι, όχι. Ναι. Με συγχωρείτε πολύ. Είπατε. Αν για το όνομα, τι θα αλλάξει η καθημερινότητά μας. Μάλιστα, αυτό ρώτησα, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μέχρι το 35-36 αυτή η περιοχή λεγόταν Βαρντάσκα. Μάλιστα. Σε τι θα αλλάξει για τους κατοίκους αυτής της χώρας. Για τους κατοίκους αυτής της χώρας. Καθημερινότητα. Καθημερινότητά της. Ναι, ναι. Εάν λέγονται Μακεδονία ή το όνομά της στο γαλλικό που ήταν Βαρντάσκα. Ναι, τι θα αλλάξει. Δηλαδή εγώ θα, τη ΔΕΗ μου θα την πληρώνω. Στο νοσοκομείο από εγώ άλλωστε ρώτησα. Για αυτούς τους κατοίκους το να ονομαστούν τέτοιο Μακεδονία ή Βαρντάσκα που ήταν το κανονικό τους όνομα, τι θα αλλάξει. Τίποτα. Λοιπόν, γιατί εμείς πρέπει να αλλάξουμε το δικό μας το όνομα, μάλλον να μην το χρησιμοποιούμε το δικό μας το όνομα, θα απαντήσω. Να πάρουν το δικό μας το όνομα. 50 ονόματα να αλλάξουν, αν δεν γυρίσουν πίσω οι νέοι που φύγαν από 20 μέχρι 40 χρονών. Εξορία. Δεν με ενδιαφέρει το όνομα, με ενδιαφέρει η ανάπτυξη στη χώρα μου. Ακούστε με κύριε. Όχι, κύριε Ραπτόπουλο, δεν λέμε τα πράγματα. Εσείς λέγεστε Ραπτόπουλο. Ναι. Και εγώ. Και άμα με λέγανε Πετρόπουλο, δηλαδή και είχα 10 εκατομμύρια. Πετρόπουλο να με λέγανε. Όχι, περιμένετε. Και εγώ λέγομαι Παπαραπτόπουλο. Έχω δύο παιδιά και έχω 10 σπίτια. Ναι. Έτσι, μπορείτε εσείς να πάρετε το δικό μου το δικό μου το όνομα και αντί τα παιδιά μου να πάρουν από την σπίτια, να πάρουν από την τα σπίτια πάνε. Κύριε, τα πήραν οι τράπεζες, δεν θα στα πάρουν οι Σκοπιανοί. Να είστε καλά, να είστε καλά, αντίο, δεν θα συνεννοηθούμε. Ένας ακόμα γρήγορα πριν το διαφημιστικό των 9.30, έλα φίλε, καλημέρα. Δεν με ενδιαφέρει το όνομα, με ενδιαφέρει η καθημερινότητα, η ανάπτυξη. Ναι, αλλά εγώ σου λέω την καθημερινότητά μας οι ίδιοι να επιδιώκουμε να την βελτιώσουμε κάθε μέρα, όχι μόνο στην έκθεση. Και αν πει στο λαμόγιο τον Έλληνα. Θα σου φτιάξω την καθημερινότητα, χέστηκε για το όνομα. Α το πω έτσι λαϊκά και του ποιότικα. Ναι, στο ξαναλέω. Γιατί η καθημερινότητα Έλληνας, να ασχολείσαι κάθε Έλληνας, μέρα. Όχι μόνο γιατί συνέχεια. Ο Έλληνας είναι της μάσας. Είναι της μάσας. Άντε μπράβο. Έλα, καλημέρα. Άμα έπεφτε κανένα πακέτο, δεν του ένοιαζε το όνομα. Πάμε παρακάτω. Έλα, φιλέ. Μάλιστα. Φίλε, κλείσε το ίντερνετ για να μιλήσουμε από το τηλέφωνο να μην έχουμε προβλήματα με του άλλου ακροατέ. Μπράβο. Να είδες, ακουγόμαστε με έκο και καθυστέρηση. Για πάμε τώρα, έλα. Με έκο. Με έκο. Έλα. Γεια χαρά, διάλειμμα. Τι καλ. Πριν το διάλειμμα. Καλ. Λοιπόν, πριν το διάλειμμα, να ενημερώσουμε και τους φίλους και τις φίλες που είναι εκεί έξω και μας ακούτε ότι η Wind Vision είναι ο νέος τρόπος να βλέπεις αθλητικά για να απολαμβάνεις τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σου στο ποδόσφαιρο. Απόκτησε την σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Wind στο 13800 ή στο wind.gr/vision
Και βεβαίως σε περίπτωση που πετύχεις ένα αγώνα στη μέση, μπορείς να δεις κάθε αγώνα από την αρχή με τις εκπληκτικές δυνατότητες της Wind Vision, της πρώτης Android TV στην Ελλάδα. Παίρνουμε ανάσες, επιστρέφουμε κουβεντούλα με ειδήσεις μέχρι και τις 10. Πάμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε γρήγορα. Γραμμές, αν και έπεσε το τηλεφωνικό κέντρο. Άμα έχει 11 λεπτά διαφημίσει, θα πέσει το κέντρο. Τι να κάνουμε, ρε Κωστή, τι να κάνουμε. Δεν είμαστε δημόσια επιχείρηση, αγόρι μου. Πρέπει κάποιο να μας πληρώσει και σένα και εμένα. Τι να κάνουμε. Και γραμμές και οι τσουτσούδες μας θα πέσουν στο τέλος εδώ. Ακόμα κρατιούνται καλά. Ακόμα. Έτσι λες. Ακόμα κρατιούνται, δεν κρατιούνται. Διαφήμισα το κόκκινο, κάνει. Είπα αν κρατιούνται, δεν είπα το μέγεθος. Ο Ανακόντα. Φιδάκιο Διαμαντή, Ανακόντα. Εγώ είπα αν κρατιούνται. Φιδάκιο Διαμαντή έγινε Ανακόντα να πούμε. Λοιπόν, 90-90-90. Να... Για ρώτα τους, ποιο είναι πιο ποιο? Σημαντικό συλλαλητήριο. Το Ανακόντα ή το Φιδάκι, ποιο? Για το συλλαλητήριο κομμουνιστών ή. Ποιο το... είναι πιο. Εμένα πρακτικό. Με κάλυψε 100% ο φίλος μας ο εργοδηγός. Εμένα δεν με κάλυψε κανένα εργοδηγός. Αυτή τη στιγμή έχουμε το μακεδονικό για την καθημερινότητά μας. Ναι. Μπορούμε να ασχοληθούμε κάθε μέρα. Όχι μόνο στην έκθεση. Άκουρε φίλε, ναι. Ένας λαός ναι. Που δεν βγαίνει για την καθημερινότητά του και βγαίνει. Κάθε μέρα πρέπει να βγει όμως. Όταν δεν βγαίνει και μου βγαίνει στο συλλαλητήριο, προβλήματα. Πρέπει να βγαίνει και στα δύο. Και στα δύο. Έτσι λόγω. Λοιπόν, πάμε γραμμές στα 390 και να πούμε παρεμπιπτόντως γρηγοράδα ότι ο Ντιέγκο Μαραντόνα ξαναέγινε προπονητής. Αυτό είναι εντάξει. Ο Μαραντόνα πήγε στην Ντοράδο τώρα. Να κάνει καμιά μυτιά, καμιά σκόνη. Ναι. Δεν είναι για προπονητή. Έφυγε από πρόεδρο στην Μπρέσκ μέσα σε 3 μήνες και τώρα πήγε ένα να γίνει προπονητή στο Μεξικό. Ένα λέση τη κοινωνία είναι ο Μαραντόνα. Δεν το πα μία έτσι. Δεν το γουστάρω. Πάμε καλημέρες, ελάτε, πάμε να σα ακούσουμε. Έχουμε βάλει διλήμματα σήμερα και όχι μόνο. Διλήμματα είναι τη καθημερινότητα θέματα. Ναι, έλα φίλε. Ναι. Καλημέρα σας κύριε Κουλιανέ και κύριε Ραπτόπουλε, στην πιο ερωτική πόλη που ήταν δίκαιο και έγινε πράξη η απόβαση του έκτου στόλου στην πόλη σας. Βρήκες και έκανες ρε. Όλοι, απατεώνες. Βρε κυτρινό μαύρε οδηγέ του Κυρσάβα, βρήκες και έκανες έτσι. Το ματίζ είναι κόκκινο. Έχω μια, έχω να σου πω κάτι σημαντικό Νικολάκη μου. Ναι αγοράκι μου καλό. Ναι. Ρίγη συγκίνηση σήμερα θα αισθανθεί ο διπλανός ο Κωστάκης. Το κουμπαράκι μου, Ναι. Το κουμπαράκι, διότι σε αυτό το γήπεδο τον είχε πάει ο πατέρας του όταν ήταν μικρός και είχε δει την ομάδα της καρδιάς του με προπονητή τον Γκράμερ. Και μπήγανε τον Γκράμερ που λες Νικολάκη μου μετά, υπάρχει ένα καφενείο που έκλεισε εκεί στον Εύωσμο στις ειδικές συνθήκες. Όταν στον Άρη ήταν προπονητής ο Γκράμερ, εγώ ήμουν ΑΕΚ φίλε, εκείνη τη χρονιά. Εκείνη τη χρονιά ήταν ΑΕΚ, μετά το αλλάξαμε. Λόγω Χριστίδη. Αν θέλουμε σε πιστεύουμε Κωστάκι μου, διότι υπάρχει μία φωτογραφία Νικολάκη μου που την έχει κρύψει, είναι με το κύπελο. Κοίταξε, επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος, ποιο συλλαλητήριο θεωρείς πιο σημαντικό? Τι γίνεται κάτι στην πόλη σας σήμερα? Πάμε επόμενη γραμμή, καθήκη. Επόμενος. Ποια χρονιά σου να ΑΕΚ απλά ενημερωτικά? 79, 80, 81. Τότε που είχα σκουάρει στο κύπελο που ήταν δυνατός, ήσουν ΑΕΚ εκείνη τη διετία, τριετία. Όπου έπαιζε Χριστίδης ήμουν ΑΕΚ. Είχες καψουρευτεί Χριστίδη, τέλος. Ναι. Ήτανε ποδοσφαιρικό σου, τελικό σου ήρωας. Ναι, εγώ το αντιλαμβάνομαι. Πάμε καλημέρες, έλα. Έλα φίλε. Καλημέρα παιδιά. Καλώς τον, καλώς τον. Γιάννης από Σκόπελο. Δύο θέματα γρήγορα. Όσον αφορά το συλλαλητήριο, θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό και πρέπει στο στρατηγικό της Μακεδονίας να έχει 1 και 2 εκατομμύρια κόσμο σίγουρα. Ναι. Αλλά αυτά πρέπει από το 2010 που ήταν στην κρίση, σε όλα τα συλλαλητήρια για την εξαθλίωση, για τη συντάξη, όλα αυτά να έχει 5 και 10 εκατομμύρια. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Όλη η Ελλάδα δηλαδή, λες ένα συλλαλητήριο. Ναι. Και δεύτερο... όταν οι κοιμισμένοι δεν βγαίνουν για τις συντάξεις τους, για την παιδεία τους. Αυτό είναι τραγικό, Κωστή. Αυτό είναι τραγικό. Εγώ πάντως πάλι θα πω. Αν ήταν ένας λαός μαχόμενος και όχι διασπασμένος, θα το δεχόμουν. Εγώ πάντως θα πω. Βέβαια θα μπορούσαν μέσω του συλλαλητηρίου της Μακεδονίας να ενωθούν για τα κοινωνικά θέματα σε ένα συλλαλητήριο και οι υπόλοιποι. Αυτό το διχαστικό δεν είναι καλό. Δεύτερο θέμα, Κωστή, είναι το χρόνο σας. Επειδή ακολουθώ ανελειπώς, ειδικά σε ένα και τον Νίκο, αλλά θα φέρω ένα σε σένα. Αν το ίδιο μάτσο, Ολυμπιακός Πας Γιάννενα, το 5-0, ήταν Πας Γιάννενα, με ένα ναι, με ένα όχι, Κωστής, θα έλεγε. Φιλικά θα έλεγε, εδώ χαμός, όχι μόνο Κωστής, όλοι θα λέγανε. Γιατί δεν ήταν τα Γιάννενα φιλικό με τον Ολυμπιακό? Αυτό, ναι, δεν ακούς και τίποτα. Αυτό λέει ο φίλος. Ακούστε με λίγο, θα έλεγε. Φιλικό, Χριστοβασίλης, ο Πετράκης έδειξε ψηλά την άμυνα, αφελής, τα αγγλικά.
Μ' αρέσει, φίλε τη Σκόπελο, ωραίο. Είσαι πολύ ωραίο. Γιατί μόνο στον ΠΑΟΚ θυμούνται τα φιλικά. Με τι άλλε ομάδε, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, με Λαμίε, με Πα Γιάννενα, με Λεβαδιακού δεν είναι φιλικά. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ που περνιέται για τίμιο, ακούγεται περισσότερο το δικό του φιλικό, γιατί άλλοι ούτω ή άλλω είναι άτιμοι. Α, επειδή είναι άτιμοι δηλαδή λε. Πάμε. Καλώ ο ΠΑΟΚ έχει ένα μέσο, δύο και οι άλλοι έχουν 9 με 10. Τα είπε όλα, φίλε, τα είπε όλα ακριβώ. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όταν λε, εγώ είμαι τίμιο και με κυνηγάνε. Όταν παίρνει ένα μπέναλτι. Ποιο το είπε ότι είναι, που λε ότι εγώ είμαι τίμιο. Ποιο σου βγήκε εκεί, ότι εγώ είμαι τίμιο. Θα πω με το σταυρό, ποιο. Όταν 40 χρόνια ο ΠΑΟΚ με το παίζει η Παρθένα. Και μετά. Μα είναι Παρθένα 40 χρόνια. Γιατί δεν είχε λεφτά. Τώρα που έχει λεφτά δεν είναι Παρθένα. Δεν είπαμε ότι θα γίνουμε όμω και πόρνη. Έτσι. Ναι. Παρθένα ψάχνει να βρει που είναι μια τρύπα. Το πρωτάθλημα ψάχνουμε. Το πρωτάθλημα. Δεν ξέρετε που είναι τρύπε. Έλα, φίλε, καλημέρα. Ναι, μόνο οι άλλοι παίζουν, δεν παίζουν φιλικά. Ο ΠΑΟΚ κάθε αγωνιστική φορά. Βρέ, οι άλλοι θεωρούνται βρώμικοι. Εσύ είσαι ο Καζαντζίδη. Δηλαδή στο έργο. Εάν ο Ξανθόπουλος γίνει άτιμος, δεν υπάρχει κλακ Φίλιπς, πρέπει να κλείσει εταιρεία. Να κλείσει εταιρεία. Πάμε επόμενη. Καλημέρα. Γραμμή. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Άσε ρε φίλε, χρόνο δεν έχουμε, άσε τι κάνετε. Μπες στο θέμα. Γιατί δεν το παίρνεις από τα μαλλιά τον άνθρωπο, ρωτάει που ενδιαφέρουν. Καλά είμαστε, φίλε, να εδώ με το κουμπαράκι. Μπράβο. Ναι. Να είσαστε καλά. Ναι. Σήμερα πρέπει να έχει 2 εκατομμύρια κόσμο το συλλαλητήριο. Ποιο απ' όλα? Για τη Μακεδονία. Ναι. Το άλλο? Να μην έχει. Ναι, μόνο που δεν είναι σήμερα, είναι αύριο, έτσι. Ναι. Μην μπερδευτεί και πάνω. Το άλλο, να μην έχει κόσμο. Επίσης, θα ήθελα να πούμε να κάνω μια ερώτηση. Μάλιστα. Ποιος αθλητικός δημοσιογράφος δεν μπορεί να πάει στα 3 γήπεδα της Θεσσαλονίκης? Ο Κόκκινος. Και... Ε, όχι, λάθος κάνετε. Ποιος δημοσιογράφος? Ο Κωστής λες ότι... Εσύ λες δηλαδή ότι... ότι... Δεν μπορεί να πάει πουθενά. Γιατί φίλε, τι να τον κάνουνε δηλαδή? Έχεις κοτσιαρά πας. Πέρσι ήρθε στην Τούμπα καταρχάς. Στην Τούμπα ήρθα πόσες φορές πέρσι. Ναι. Πέρσι ήταν, λοιπόν... ήταν στην Τούμπα ο Κωστής. Σε ποιο μάσκο, στους τελικούς πήγα σε όλους. Στο πάω κλωπά. Στο Καϊλάου μπορεί να πάει. Γιατί να μην πάω, τι άμε κάνετε, ντά. Στην επίσημα πότε ήταν, για θυμίσου. Ναι, τι για θυμίσου. Που σε πήρα στο κυνήγι. Εσύ. Όχι εγώ, εγώ είμαι ήπιος φιλάθλος. Ήπιος φιλάθλος. Δεν είμαι ο Πάδος. Είναι φιλάθλος ο κύριος. Και τι θα μας είσαι εγώ αν με βρίσουνε 50 άτομα νομίζεις? Βαθύγεις να πούμε, να το πάω. Εγώ έχω άντερα ρε φίλε να κυκλοφορώ χωρίς γορίλες, χωρίς σκύλους και να πηγαίνω στο γήπεδο. Εσύ που το λες αυτό μόνος σου μπορείς να έρθεις να με κυνηγήσεις. Εγώ. Εσύ ναι. Με έχεις δει πως είμαι. Βρε δεν πάνε σε 400 κιλά, μπορείς μόνος σου. Με έχεις δει. Καταρχήν η ανάσα σου. Τι να σε δω. Καταρχήν η ανάσα σου, καταρχήν τώρα πρέπει να έχεις 100 σφίγμους. Κουραδομηχανή σε κόβω. Ο Ρώτα, το φλαράκι σου, το Μίρτσο, ο Ρώτα και το φλαράκι. Βράς το Μίρτσο τώρα, 55 χρονών ο Μίρτσος τώρα και εσύ 60, άντε φύγε και εσύ και ο Μίρτσος. Βρε είσαι από εκεί, πάρτε κανένα σκύλο να σας φυλάνε τώρα εσύ και ο Μίρτσος. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε καλημέρες. Πάντως ο Κωστής, εγώ το επιβεβαιώνω ότι πέρσι ήταν συντούμα μαζί. Βράσε εσύ τώρα κολλητός του Μίρτσου με 4 κιλά τσίπουρο καθένας τώρα φωνάζεις από μακριά. Ρώτα το φίλο σου το Μίρτσο. Πήγαμε και στα Σχαριλάου, πήγαμε και στις Τούμπες. Καφτατζόγλιο δεν πήγα. Δεν πήγες καφτατζόγλιο. Κοκοκό. Να, τι να ακούει πάνω. Ο Μάνος τώρα. Τι να πάνω. Θα μας πει ορίστε, ελάτε στο φλόκο πάνω. Άντε τώρα. Θα τα ακούσει ο Μασκό, του λέω ρε Μάνο να έρθω. Γιατί να μην έρθω στο καφτατζόγλιο. Όχι, μου λέει δεν σε προλάβω. 8 δευτερόλεπτα να κάνεις την ανάσα, άλλα 8 δευτερόλεπτα να βγάλεις το διοξίδιο παλιοχοντρέ να πούμε. Ήρθες πρωί 9:47. Πάμε επόμενη. Μα βρήκα κι άλλο, λέει. Άντε τώρα. Ναι. Άλλο που ήταν αεξής, να σου εκμυστηρευτώ κι εγώ λέει ήμουν ΑΕΚ κάποια στιγμή και μετά λέει επί Παπαϊωάννου, λέει επί Μίμη Παπαϊωάννου. Ήμουν ΑΕΚ. Τι πάθατε με την ΑΕΚ? Ήταν ο Μπάρλος, μεγάλος. Μπάκεβιτς, μαύρος, παιχταράδες. Έλα, μας τρελάνετε. Πάμε καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Μεταξύ των δύο συλλαλητηρίων, εγώ επιλέγω χωρίς δεύτερη κουβέντα το συλλαλητήριο για την ονομοδοσία του Σκοπίου. Ναι. Πάρτα. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε? 76. Πόσο χρόνο είμαι? Ναι. Έχει σημασία. Ναι, έχει σημασία. Τι τη μασέλα σου τη βλέπω σαν κλακέτες να κάνει. Κλακ, κλακ, κλακ. Για πες μας εσύ, 70 χρονών που έχεις φάει 30 χρόνια πασοκικό χρήμα, σε έπιασε ο πόνος τώρα σε ένα γέρο για τη Μακεδονία. Κλατς, κλατς, κλατς. Και άντε πάμε επόμενη γραμμή, κλατς. Άστο να μιλήσει λίγο τον άνθρωπο. Από εκεί πέρα, μη σε στείλω το Λομβέρδο εκεί πέρα και σε πάρει τα νιάτα να πούμε. Έλα κύριε, πες σ' ακούσου, τον πήρες παραμάζω με τον άνθρωπο. Με τη μασέλα με βγήκες τώρα, με πήγε για τη Μακεδονία. Λοποδίτες να πούμε, παιδιά του Πολυτεχνείου. Άσο να μιλήσει τον άνθρωπο. Σας έπιασε ο πόνος, τσι, με τα τετράγωνα τα μουσια. Παλιολοποδίτες να πούμε, τσι. Έλα φίλε καλημέρα. Άσο κανένα να μιλήσει ένα γόρι μου. Τσι. Πρέπει πολύ βόλο. Βγήκε άλλος ο χοντρός, 40 δευτερόλεπτα να κάνει αυτό.
Να πάρει ανάσα, θέλαμε δύο χοντρός. Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Πω, δεν τον προλαβαίνω σήμερα. Άντε να χαθείτε τα γάρια να πούμε. Φορμαρισμένο σήμερα. Καλημέρα, τσικικική Μακεδονία. Φάγα 30 χρόνια του Πασόκ τα λεφτά με τον Κουτσόγρο και του άλλου. Του έπιασε 70 χρονών ο πόνο με τον προστάτη τώρα. Δεν μπορεί να πηδήξουν τώρα, του έπιασε ο πόνο, κατάλαβε. Έλα, φίλε, πάμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, ακούς, ο Κωστής έχει δίκιο. Με έχει, γι' αυτό δεν μιλάω κιόλας, δεν μπορώ να αντικρούσω κάτι σε αυτά που λέει. Με έχεις δει, λέει, εμένα. Ναι. Η όλη ιστορία με τη Μακεδονία έπρεπε να έχει τελειώσει από το 90. Άντε μπράβο. Ποιο 90, από το 50 πρέπει να τελειώσει, το 60. Όχι, είχε λεφτά, τρώγανε. Να σου πω τη γνώμη μου, από το 90 που βγήκαν αυτοί που θέλουν να πούνε Μακεδονία, έπρεπε να έχουμε μια εθνική πολιτική, να στείλουμε ελληνικές εταιρείες μέσα, ναι, να δώσουμε το 80-90% της οικονομίας τους εμείς στα χέρια τους σήμερα και σήμερα θα είχαμε να δούμε τι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά εμείς τα λεφτά που πήραμε τα κάναμε διακοποδάνεια. Τα κάναμε γούστα, δεν πήγαμε να τους αγοράσουμε στην οικονομία. Λουλούδια, μπουζούκια, ναι. Αντί για ροδάκινα πέτρα στη Βέρεια γύρναγαν γύρω-γύρω. Αυτό ακριβώς μπαίνει και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Τότε δεν είχε Μακεδονία, γιατί τρώγαν, κλέβανε. Καλά να πάθουμε. Αν θέλαμε αυτοί να μην πούνε, να μην τους λέγω ότι είμαστε Μακεδονία, θα έπρεπε να τους έχουμε εξαγοράσει. Ό,τι ακριβώς μας έχουν κάνει και εμάς οι ξένοι, αν προσέξετε. Βέβαια. Δηλαδή, πάνε μέσα, ήταν μικρή χώρα, είναι και μπορούσαμε άνετα να τους πάρουμε. Φτωχοί, αυτοί φτωχοί και εμείς. Πάνε μέσα, αγόρασε εταιρείες. Αυτοί πάνε φτωχοί, όχι απλά φτωχοί. Πρόσεξε, αυτοί δεν υπήρχαν καν. Εμείς ήμασταν και κράτος κιόλας. Μα ήμασταν δίπλα. Από εμάς περνάνε τα πετρέλαιά που θέλουν να καταναλώσουν. Από εμάς περνάνε τα πάντα. Λιμάνι δεν έχουν. Πάνε μέσα, αγόρασε το ρεύμα τους, αγόρασε το πετρέλαιό τους, αγόρασε τις κρατικές εταιρείες τους. Και έλα σήμερα. Πού να ασχοληθούν οι πολιτικοί με τέτοια πράγματα, ρε φίλε, αφού τότε είχαμε γλέντια. Αυτό ακριβώς. Και έλα σήμερα να δούμε. Θα ήθελα να πούμε Μακεδονία, θα έλεγα. Μα οι παλιοί πασοξίδες τώρα, οι νεοδημοκράτες και όλοι αυτοί που φάγαν το δημόσιο χρήμα, μου το παίζουν πατριώτες 65 χρονών, 60 και τα παιδιά τους. Ναι, πριν 30. Γι' αυτό και δεν διέκοψα τον. Γιατί δεν μ' άρεσε να μιλάω έτσι σε πρεσβύτερους. Αλλά είχε δίκιο ο Κωστής. Τι να κάνουμε τώρα. Είχε δίκιο τώρα ο τετραγωνομούσης, ο Μασελάκης τώρα. Ναι, πριν 30 χρόνια δεν ασχολήθηκε κανένας με το θέμα. Ο Κωστής έχει δίκιο. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχει. Μιλάγα τις τραγουδίστρες. Αξί της μοίρας μας. Αυτό είμαστε. Έφυγες, φίλε, να είσαι καλά. Δυστυχώς, παρότι δεν μου αρέσει, έχει δίκιο ο Κωστής. Πριν 30 χρόνια τι κάναμε. Και ακούγατε ελληνική μουσική, τον καρό να καυγίζει. Λοιπόν, απεδώ η γυναίκα μου και απεδώ το αίσθημά μου. Και το είπε ο παπαγάλος, παλιοταγάρια, βιοτέχνες της πλάγιας. Μη Κωστή, πρωί έχεις λούσει όλη την πόλη. Την έχεις ρημάξει. Κιμπόκο θέλει ο λαός. Ούτε κακούτε καπακάτε καπανιέτα το διαμαντί. Ναι. Ούτε πέτω το διαμαντί. Ναι. Και τα κουέντε θέλω να κάνω μια κοπή με ένα μαζί σου. Λέω στην άδεια του κόκκινου θα φέρω εσένα ούτως ή άλλως, λέω ίδιοι στην κυρία. Λέω κόκκινε, λέω να φέρω τον κυμπόκο στη θέση. Κυμπόκο. Με κοιτάω κόκκινος. Ναι. Τι να σου πω αγόρι μου. Και ο κυμπόκο τι άλλο σε λέω. Γιατί περιττότερα κομματικότητα το κουέντε με το κόκκινο. Γιατί περιττότερα κομματικότητα. Πάμε, καλημέρες, γρήγορα. Έλα, φίλε, εσείς που ζητήσετε κυμπόκο. Μα το πίτημα, το λαό, μα το παναθάκι. Ναι, έλα, φίλε, είχαμε λίγο κυμπόκο εδώ πέρα γιατί κλαίω. Έλα, πάμε. Λοιπόν, καλημέρα. Θέλω να πω και εγώ την άποψή μου. Μισό δευτερόλεπτο μόνο, μην μπαίνεις άλλες γραμμές. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, με ακούτε. Βεβαίως. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι ο Κωστής έχει μεγάλο λάθος. Το γεγονός ότι έχουν γίνει ήδη λάθη δεν σημαίνει ότι πρέπει να διορθώσουμε. Σας έπιασε ο πόνος για τα εθνικά θέματα, ρε. Κοπρίτες. Άκουσε να σου πω, Κωστή. Εγώ θα σου κάνω μία ερώτηση και θα καταλάβεις. Και εγώ να σε κάνω ερώτηση. Είναι αναστρέψιμη πλέον η κατάσταση εφόσον έχει γίνει ήδη και η συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή τώρα. Φάγαμε τα τρία γκολ και ξυπνάμε. Κάτσε να μάθουμε. Ναι, μόνο μία ερώτηση θα κάνω. Έτσι, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, ονομάζομαι Γιάννης. Γεια σου, λοιπόν, Γιάννη, γεια σου, Γιάννη. Από ιστορικής απόψεως και τέτοια δεν γουστάρετε από ό,τι καταλαβαίνουν να μιλάμε. Όχι, ό,τι θες συζητάμε. Ας μιλήσουμε από οικονομικής απόψεως που του αρέσει και του Κωστή. Ναι. Που βλέπει μόνο τη μαρμίτα. Εσύ έτσι, τι βλέπεις, λοιπόν, δηλαδή. Κωστή, δέχεσαι να αποποιηθείς τα πνευματικά σου δικαιώματα στην ιστοσελίδα σου. Να έρθει δηλαδή το δεν YouTube έχω πνευματικά και, να σου, πει, και να σου πει θα αλλάξει το όνομά σου τώρα από το GR και θα το κάνουμε κόκκινο. Φίλε μου, εγώ συνεννοήθηκα με άλλους φίλους να πάρουν το όνομα της εκπομπής μου σε ραδιοφωνική εκπομπή άλλου ραδιοφώνου. Γεια χαρά, επόμενη γραμμή, άσε το παραμύθι ρε τώρα. Δέχεται το Μετρόπολη ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση να της αλλάξουν το όνομα. Η επιχείρηση έχει φράγκα. Τα πνευματικά της, καθημερινότητά σου, φυλάξου να δεις. Ο φίλος μπερδεύει την καθημερινότητα όμως με την ιστορία τώρα. Γιατί μας λέει για μια επιχείρηση ενώ το κράτος και η χώρα είναι κάτι άλλο. Δεν ισχύει. Όχι. Ακριβώς αυτό γίνεται. Αποποιούμαστε, έρχονται οι μεγάλες δυνάμεις και μας λένε να αποποιηθούμε τα πνευματικά. Τι θεωρείς χειρότερο.
Αφού μιλάμε, άσε με να σου πω. Τι θεωρείς χειρότερο. Από οικονομικής απόψεως, ναι, ναι. Θα σου πω το εξής. Ναι. Στη Βόρεια Ελλάδα ασχολούνται 4.000 εταιρείες, ναι. Οι οποίες έχουν σχέση με το όνομα Μακεδονία. Ναι. Είτε βγάζουν σταφύλια, είτε βγάζουν διάφορα προϊόντα, κρασιά κτλ. Τι θα πάθουν. Αυτές οι εταιρείες, ναι. Και όλες οι εταιρείες που δουλεύουν μαζί, ναι. Όπως και εσείς, ναι. Το Μετρόπολη. Ναι, ναι. Λοιπόν, όλες αυτές οι εταιρείες, εάν χάσουμε το όνομα. Τι θα πάθουν. Τώρα το σκέφτηκαν, πριν 30 χρόνια τι γινόταν. Θα νιώσουμε την οικονομική δυσκολία. Θα σου πω το έργο τώρα εγώ. Αυτές οι εταιρείες χάσανε το άφημί τους με 80% εφορία εδώ και 10% στα Σκόπια. Αυτό είναι το πρόβλημα και όχι το όνομα. Φύγαμε επόμενο. Αυτό είναι το πρόβλημα κύριε. Τον έσυλε με σούμπιτο τον. Μου κάνες 80% βογκά η κοινωνία, τις πήραν τις επιχειρήσεις στα Σκόπια. Και εσύ με μιλάς για ονόματα τώρα. Ναι, γιατί το γύρισε πάλι. Ουσιαστικά δεν μας μίλησε για την ιστορία. Μας μίλησε πάλι για τις επιχειρήσεις. Για μαρμίτα θες να μιλήσουμε. Πάλι για τη μαρμίτα. Εάν λοιπόν ο κάθε Τσίπρας μου βάζει 80% εφορία στον ιδιώτη και στα Σκόπια είναι 5 και 8% και εγώ την πήρα την εταιρεία εκεί, χεστήκαμε στην ανηφόρα μεγάλη. Μη βρε Κωστή 10 παρά 5. Πάμε, καλημέρα. Άντε, μπράβο. Κακό αυτό που είπες. Έλα, καλημέρα. Μακεδονομάχοι τώρα, παλιοί πασοξίδες με τα μούσα, τα τετράγωνα και τις μασέλες με τις γέφυρες, μου το παίζετε πατριώτες τώρα. Έλα, φίλε. Στείλαμε εξορία 1 εκατομμύριο Έλληνες. Παιδιά 20 χρονών, 25. Και βγαίνετε, έχετε μούτρα να βγείτε να μιλήσετε για εθνικά θέματα. Λοποδίτες. Έλα, φίλε, μποτζόνο. Φίλε, επόμενος, κατευθείαν. Καλημέρα. Ναι. Μετά από ένα παραλύσμα δεν μιλάει ο άλλος. Κώστα Νίκο. Έλα, γόρι μου, έλα, καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώσωνα. Μια ερώτηση μπορώ να κάνω. Βεβαίως. Γιατί όταν στην αθλητική εκπομπή αναφέρει πολιτικά, γιατί δεν βάζετε μια ώρα όποιος θέλει να ακούσει πολιτικά να τα ακούει. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν μας πεις εμείς την εκπομπή. Καλημέρα. Άμα σας αρέσει. Άκου τώρα αγκάθι στην άλλη μεριά. Πάμε επόμενη καλημέρα. Γραμμή. Άιντε μπράβο. Επόμενος. Ναι. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Καλώσωνα. Ναι. Σας πήρα τηλέφωνο διότι άκουσα κάτι από τον κύριο Μπουταλιανό και παρεξηγήθηκα. Μπουταλιανό. Κόψωνα, επόμενος. Τον κύριο Κουλιανό. Επόμενος, κόψωνα. Μπαφ, τελειώνουμε κατευθείαν. Κατευθείαν. Να μάθει ποιος ακούει πρώτα. Επόμενος, καλημέρα. Τι πήρατε από τον Βαρδάρη και τον βάλατε εκεί να έχει αυτό το λεξιλόγιο. Άλλος, τι θέλει αυτός. Τι... Έλα, φίλε. Εγώ θα μιλήσω το ραδιόφωνο, σας παρακαλώ μην με κλείσετε. Θα ζητήσω παρέμβαση εισαγγελέα, διότι σήμερα τι έχουμε ακούσει. Τα γάρια, να χαθείτε, δεν μπορείτε να επιδείξετε. Μαλάκες. Κόψωνα, επόμενος. Έβρισες, κόπηκες. Επόμενος, δεν ακούσει καμία τέτοια κουβέντα. Δεν ακούστηκε βρισιά. Καμία όμως. Καλημέρα. Θα μηνύσει το ραδιόφωνο. Τζάμπα λεφτά εδώ. Όχι, εμείς θα μηνύσουμε για πράγματα που δεν είπαμε. Θα σε μηνύσουμε για αντεμήνυση. Α, μπράβο. Καλημέρα. 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 Καλώσωνα. Εγώ μιλάω. Εσείς κυρία μου, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, έχω παρεξηγηθεί με τον κύριο Κουλιανό. Ναι. Για κάτι που είπε προηγουμένως και γι' αυτό πήρα το. Μαλώσατε. Πες ότι παρεξήγησε. Ναι. Γιατί είπατε τον οδηγό του Κερσάβα κυτρινόμαυρε, μπορείτε να μου πείτε. Α, ναι. Ναι. Τι εννοούσατε. Γιατί έχω πληροφορηθεί ότι είναι Άρης και τζάμπα μας λέει ότι είναι Ολυμπιακός. Γι' αυτό τον λόγο, κύριε μου. Είναι αριανός τα αισθήματά του. Αυτό έμαθα. Μάλιστα, όχι, όχι. Δηλαδή... Έμαθα ότι ο οδηγός του Κρυσάβου, όπως βγαίνει εδώ σε εκπομπές, είναι αργανός εν τέλει. Αυτό έμαθα. Μάλιστα. Αυτό. Άρα λοιπόν, ναι. Σαν Μπαουξής, ναι. Και εσείς επιμένετε ότι ο Άρης είναι, ξέρω εγώ, τάχει με το Μαρινάκι και τα λοιπά. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα στο συγκεκριμένο κύριο ότι έχει και την άγρια και αυτό μέσα σε αυτή την προπαγάνδα που ισχύει σε αυτή την πόλη. Όχι. Λάθος πράγματα έχετε μπερδέψει στο μυαλό σας. Εγώ είπα ωραία. Ότι ο οδηγός του Κρυσάβα έχει, έχει πληροφορία ότι δεν είναι Ολυμπιακός. Ακριβώς. Ότι είναι αργανός. Αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι, ναι. Κάτι ακόμα. Μάλιστα. Ένα τελευταίο και κλείνω. Βεβαίως. Συμφωνώ πάντα με τον κύριο Ραπτόπουλο. Έτσι, στις απόψεις που έχει. Η υποκρισία είναι πολύ μεγάλη στο λαό μας. Δυστυχώς. Και θα πάρω λαβή από κάτι ας πούμε που ακούω συνέχεια. Χρόνια τώρα κατηγορούσαμε τις ομάδες της Αθήνας ότι ξέρω εγώ με τη κλέβαν, κάνανε. Ναι. Τώρα τελευταία ας πούμε κάνα δύο χρόνια έχει μπει στο παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ. Και όλοι βγαίνουν και δικαιολογούνται και λένε έλα μωρέ εντάξει οι άλλοι ήταν να πούμε τόσα χρόνια και εμείς τώρα μια-δυο φορές και τι έγινε. Ναι. Λοιπόν αυτή είναι η υποκρισία γι' αυτό και δεν πρόκειται ποτέ να διορθωθεί τίποτα στην Ελλάδα. Ναι αυτό ισχύει για όλους όμως έτσι. Αυτά, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Αυτό ισχύει όμως για όλους. Τέρμα. Αυτό ναι, ναι. Είναι, αυτό είναι οι δύο μάμας είναι. Αυτό είναι το καθεστώς που αν δεν λειτουργήσεις έτσι δεν μπορείς να επιβιώσεις. Ναι, ναι, ναι. Ισχύει για όλους. Γι' αυτό συμφωνώ με τον κύριο Ραπτόπουλο. Κύριε Ραπτόπουλε πέστε τα. Μάλιστα. Πέστε τα συνέχεια.
Τη λύσαμε την απορία. Είμαστε εντάξει, τα ξεκαθαρίσαμε. Σας καλημερίζω. Γεια σας κύριε. Ένας τελευταίος τουλάχιστον, ένας τελευταίος. Καλημέρα. Δεν θα προλάβουμε τους άλλους. Όχι, αφού τα έκανες εδώ χαμός σήμερα, βγήκαν όλοι. Έλα. Καλημέρα. Καλώς όνα. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ 100% με τον Ραπτόπουλο και θα πω και κάτι άλλο. 136 εκατομμύρια χώνουν οι Βορειοαλαδίτες στα 4 καζίνο και στα πέστα και με τα σοδοντίατρους, τους έχουν κάνει όλους μάγκες. Από το καζίνο θα πάει στα συλλαλητήρια να χαθούνε. Επόμενος, καλημέρα, τελευταίος. Τι να τον πεις αυτό τώρα. Τι να πεις, να μιλήσεις καθόλου μέρους μέρους. Έλα φίλε. Ναι. Έλα, καλημέρα, τι κάνετε. Ίσο και τελευταίος, έχεις ένα λεπτάκι, Κωνσταντίνε. Έγινε. Διαφωνώ με τον κύριο, ας κατεβάσουν τους οδοντιάτρους να τους κάνουν φτηνούς, να πηγαίνουμε και εδώ πέρα. Δεν μπορεί να έχει 70 ευρώ. Για τα λεφτά, βέβαια, για τα λεφτά γίνονται. Όλα για τη μαρμίτα. Για τα λεφτά γίνονται. Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο. Ωραία, να επιβεβαιώσω μάλλον κάτι άλλο και γρήγορα. Όντως ο οδηγός του Κρυσάβα είναι αργιανός. Μα γι' αυτό το είπα κιόλας. Για να παρεξήγησε ο φίλος προηγουμένως. Για τον Εύωσμο και ένα τρίτο, Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Ο κύριος Ανδρώνης έβγαλε μια ανακοίνωση για το Μακεδονικό. Ναι. Την ομάδα του. Δηλαδή, πώς. Την ομάδα του. Την ομάδα του. Πώς θα πρέπει να την ονομάσει την ανακοίνωση, την ξέρεις. Την έχει διαβάσει. Πώς πρέπει να την πούμε δηλαδή. Νότιο Μακεδονικό. Να την πείτε, γιατί εκεί ο Ορθόδοξος είναι κάτι μάλλον. Χρυσέ μου άνθρωπε, τον Μακεδονικό του Ανδρώνη, όπως και να το πεις, 100 άτομα δεν θα έχει στο γήπεδο. Ό,τι και να το πει. Μα γιατί, Κωστή μου, τι να το πει το μόνο που δεν σημάδευσε ήταν τον Τζαπαύλο. Πάει αυτό, τον καθάρισε. Φύγε, Κωνσταντίνε, τα λέμε. Τι Μακεδονικό και αγροτικό. Φύγε, Κωνσταντίνε, φύγε και εσύ από εδώ. Φύγε. Δεν άφησε άνθρωπο σήμερα. Καθάρισε τη μισή πόλη. Μα εκτέλεσε όλου. Λοιπόν. Θέλετε να απολαμβάνετε την ομαδάρα σας στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ανακαλύψτε σήμερα και όλα στην WIT Vision με νέο τρόπο να βλέπετε αθλητικά. Να απολαμβάνετε τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και όλες τις άλλες ομάδες στα εντός έδρας παιχνίδια τους. Απολαύστε και Ρονάλντο και Νεϊμάρ και Μπαπέ από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές οργανώσεις από Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και άλλες χώρες. Κάπου εδώ το Rap and Cool Show τελειώνει. Σήμερα δεν αφήσαμε άνθρωπο με έξω, έτσι. Τους ρίμαξε όλους, τους καθάρισε το κουμπαράκι μου. Ναι, τι έγινε, ξαναήρθες. Άμα το πρωί να παίζουμε Σέξπιρ, ναι. Να βάλουμε καμιά γκόμενα να κάνει εκπομπή εδώ. Ναι, μαζί είμαστε. Ναι. Μαζί. Άμα είναι να έχουμε ένταση, να έχουμε πάθος, να έχουμε καλημέρες δυνατές, αγκαλιές, φιλιά, πίση πάθη. Μη συμπάθη. Αντίπαλες, διχασμούς και ιστορίες, τι εκπομπή να κάνουμε δηλαδή.